Το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό οξόγουθα φως του απρόστου και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου του Μητρός και πάντους του Αγίου. Αμήν. Αφήστε. Με τη χάρη του Θεού και της ευχής του Γέροντα θα γίνει ένα προσκύνημα, το έχω ξαναπεί νομίζω, αλλά το λέμε και τώρα πιο επίσημα, στους Αγίους Τόπους, δηλαδή Σινά, Αιγύπτος και Ιεροσόλυμα, όλη η περιοχή εκεί ευρύτερη του Ισραήλ, 1 με 13 Αυγούστου. Και όσοι θέλετε, έχει εδώ και κάποια προγράμματα μετά, μπορείτε να συμμετάσχετε. Βασικά γίνεται για τις οικογένειες, τις νέες οικογένειες που έχουμε εδώ, αλλά και για όλους γενικώς. Αλλά θα έχουν μια προτεραιότητα, ας πούμε, οι οικογένειες. Έτσι, να ξέρετε, με τα παιδιά δηλαδή. Να πάνε πιο πολύ τα νέα παιδιά, τα οποία δεν έχουν και πολλά λεφτά βέβαια συνήθως. Αλλά τέλος πάντων, έχουν κάνει όσο μπορούν οι άνθρωποι προσπάθεια να το μειώσουν το κόστος, γιατί είναι πνευματικά παιδιά δικά μας αυτοί που έχουν το γραφείο. Το χωρί. Και τέλος πάντων προσπαθούν να δρουν ιεραποστολικά. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο που θέλω να σας πω, το Σάββατο δεν θα έχουμε και την Κυριακή, γιατί είναι να πάω στο Άγιο Όρος και πρώτα θα γυρίσουμε πάλι την Πέμπτη της αναλήψεως. 5 Ιουνίου. Τόσο είναι. Ναι, 5 Ιουνίου. Τώρα, επίσης αυτό ήθελα να σας πω, αν σας εξυπηρετεί και εσάς βέβαια, θα το πούμε μάλλον στο τέλος αυτό. Μπορώ να πάρω ένα. Σήμερα σκέφτηκα να πούμε κάποια πράγματα για το θέμα της ψυχής και τις επιστήμες ή λεγόμενες επιστήμες, αν θέλετε, που ασχολούνται με την ψυχή. Γιατί έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα γενικό στον κόσμο με όλη αυτή την ορολογία που κυκλοφορεί περί ψυχιατρικής, ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας, ψυχιάτρων, ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών και όλοι οι όροι που εμπλέκονται σε αυτές τις, ας πούμε, επιστήμες. Και θα σας πω γιατί τις λέω, ας πούμε, επιστήμες. Ας πούμε, νεύρωση, ψύχωση και πολλές άλλες, ναι, κατάθλιψη, ψυχοαναγκαστική νεύρωση και ένα σωρό τέτοια, τα οποία είναι πομπόδεις, ας πούμε, όροι, οι οποίοι όμως πολλές φορές είναι ασαφείς και δεν έχουν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ενώ η επιστήμη διακρίνεται, ας πούμε, αφενός με για την καθαρότητα, θα λέγαμε, την απλότητα, τη σαφήνεια και το γεγονός ότι υπάρχει μία, ας πούμε, επαναληψιμότητα στο κάθε τι.
Δηλαδή κάνεις ένα πείραμα, έχεις κάποια δεδομένα και όταν... Αν δεν τους πειράζει, ναι, κάντε μια ευγενική παρέμβαση. Λοιπόν, σιγά σιγά έτσι, πολύ. Γιώργο. Από αριστερά, από δεξιά σου, από εκεί. Λοιπόν, έτσι σκέφτηκα να κάνουμε, μάλλον να συνεχίσω αυτό που λέγαμε, δηλαδή όταν έχουμε μια επιστημονική γνώση, έχουμε καταλήξει σε αυτή από ένα πείραμα, από μια παρατήρηση, από ένα πείραμα και από ένα αποτέλεσμα. Και είναι χαρακτηριστικό με τις επιστήμες ότι όταν έχεις πάντα τις ίδιες συνθήκες, έχεις πάντα και το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι μια επιστημή, ας πούμε, είναι μια επιστημονική γνώση. Ξέρεις ότι αν πάρεις αυτό το αντικείμενο και το αφήσεις στον αέρα, δεν θα μείνεις στον αέρα, θα πέσει κάτω. Πάντα. Είτε γίνει αυτό το πείραμα εδώ, είτε γίνει, ξέρω εγώ, στο Βόρειο Πόλο, είτε γίνει στο Παρίσι, οπουδήποτε. Έτσι, μιλήσαμε και για την επιστήμη της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία όντως θεραπεύει την ψυχή και είναι μια θεραπευτική επιστήμη η ψυχοθεραπεία, αν θέλετε, της ψυχής, γιατί όταν κανείς εφαρμόσει αυτά που λέει η Εκκλησία, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, πάντα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, γίνεται Άγιος. Είτε το κάνεις εδώ, είτε το κάνεις στο Παρίσι, είτε το κάνεις στο Βόρειο Πόλο, θα γίνεις Άγιος. Γι' αυτό μιλάμε για μια επιστήμη. Και πάντοτε είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Ενώ, όπως θα δείτε, αυτές οι λεγόμενες επιστήμες ψυχοθεραπευτικές δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Πολλές φορές δεν υπάρχει καν αποτέλεσμα. Γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια τέλειωτη κουβέντα. Αυτό που λένε ψυχοθεραπεία και ψυχανάλυση. Δεν ξέρω αν κανείς από εσάς έχει κάνει αυτό το πράγμα, έχει υποστεί αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά τι είναι, μια τέλειωτη κουβέντα. Τι μπορεί να βγει από μια τέλειωτη κουβέντα. Και τη στιγμή μάλιστα που αυτοί οι λεγόμενοι ψυχοεπιστήμονες αγνοούν την έννοια της ψυχής, την ουσία της ψυχής. Τι είναι ψυχή. Δηλαδή και ψυχολόγος και ψυχίατρος είναι το... Ναι, αυτά θα προσπαθήσουμε λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε σαν ορολογία και σαν περιεχόμενο. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι όντως λεπτεπίλεπτο και βέβαια δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε σε μια ώρα που θα κάνουμε εδώ. Αλλά κάποιες προσεγγίσεις έστω. Γιατί υπάρχει πολλή σύγχυση και ας πούμε κυκλοφορεί και η ιδέα ένας πνευματικός είναι καλός βέβαια αν είναι και ψυχίατρος μαζί, είναι ακόμα καλύτερο. Ή ψυχολόγος ας πούμε, να έχει και γνώσεις ψυχολογικές σου λέει ο άλλος, ή ψυχιατρικές. Θα είναι πιο καλός πνευματικός μετά. Είναι όμως έτσι τα πράγματα. Και υπάρχει μια πρόταση ας πούμε από κάποιους μέσα στην Εκκλησία, οι πνευματικοί να περνάνε πρώτα από μια επιτροπή ψυχιάτρων. Ναι. Να κάνουμε και τεστ τέτοιο, ας πούμε. Ναι, έχουμε φτάσει και τέτοια πράγματα, λέγονται μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό δείχνει ότι, τι δείχνει, ότι έχουμε κάνει από αυτές τις λεγόμενες επιστήμες, το ξαναλέω επίτηδες έτσι λεγόμενες, και δεν είναι δικός μου όρος, επιτρέψτε μου, είναι όρος από έναν πολύ άγιο άνθρωπο της εποχής μας, τον πατέρα Πορφύριο, ο οποίος μιλάει για λεγόμενους ψυχιάτρους. Αυτούς τους ανθρώπους που λένε ότι είναι ψυχίατροι δεν τους ονομάζει μόνο ψυχίατρους απλώς, αλλά λεγόμενους ψυχίατρους. Δεν έχω κάτι με αυτούς, έτσι μην νομίζετε ότι έχω κάποια μπάθεια. Τους εκτιμώ γιατί προσπαθούν και αυτοί κάτι να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Και το δέχομαι και τους εκτιμώ γι' αυτό. Αλλά δεν θεραπεύουν την ψυχή. Δηλαδή ο όρος ψυχιατρική είναι λάθος όρος. Δεν γιατρεύουν την ψυχή. Γιατρεύουν. Παραπλανητικός. Ναι, είναι παραπλανητικός ακριβώς. Το νευρικό σύστημα. Αν δείτε η ψυχιατρική με τι ασχολείται, ασχολείται με το κεντρικό νευρικό σύστημα, τον εγκέφαλο δηλαδή, και όλα τα διπλανά του, ας πούμε, παρεγκεφαλίδα κλπ. Και τον οντιό μυαλό, και με το περιφερικό νευρικό σύστημα που είναι τα νεύρα. Και οι νευρικές συνάψεις, όπως το λέμε, οι ενώσεις που έχουν τα νεύρα μεταξύ τους, οι ουσίες που κάνουν τις ενώσεις, οι λεγόμενοι νευροδιαβιβαστές, με αυτά ασχολείται ο ψυχίατρος.
όχι με την ψυχή. Αν είναι δυνατόν να είναι αυτό η ψυχή. Δεν είναι φυσικά η ψυχή. Ούτε ο εγκέφαλος είναι η ψυχή, ούτε τα νεύρα. Επομένως, η σωστή, ας πούμε, ορολογία θα ήταν να λεγόντουσαν νευροϊατροί, ας πούμε. Νευρολόγοι, ας πούμε. Αφού ασχολούνται με το νευρικό σύστημα. Έτσι, ο όρος είναι παραπλανητικός. Και επαναλαμβάνω, πάμε να κάνουμε μία πρόσληψη από αυτές τις λεγόμενες επιστήμες και τους λεγόμενους ψυχιάτρους και τη λεγόμενη ψυχιατρική και μέσα στην Εκκλησία, και την κάνουμε και εμείς οι χριστιανοί και μπερδευόμαστε. Έτσι, και χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους. Πολλές φορές δεν ξέρουμε και τι εννοούμε. Σου λέει τι έχεις, λέει έχεις στρες, έχεις άγχος, έχεις νεύρωση, λέει, έχεις ψύχωση. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Έχεις κατάθλιψη. Ενώ οι πατέρες μας μίλησαν για άλλα πράγματα. Μας μίλησαν για το δαιμόνιο της ακιδείας. Για ένα ειδικό, ας πούμε, πονηρό πνεύμα, το οποίο φέρνει στον άνθρωπο μια κατάσταση που μοιάζει με αυτό που λέει είναι η ψυχίατρη κατάθλιψη. Το δαιμόνιο της ακιδείας. Ή μια δαιμονική επίρρεια που μοιάζει, ας πούμε, με αυτό που σήμερα λέμε άγχος, στρες. Επομένως θα πρέπει να γίνει μια τέτοια, έτσι, ένα τέτοιο ξεκαθάρισμα, νομίζω, μέσα μας. Γιατί, για να γυρίσω πάλι στον πατέρα Πορφύριο, έλεγε ότι όλοι αυτοί οι όροι που κυκλοφορούν και τους χρησιμοποιούμε κι εμείς, κατάθλιψη κλπ. Κλπ, να μην τις επαναλάβω τώρα, νεύρωση κλπ, είναι όλοι εφευρήματα των λεγόμενων ψυχιάτρων και ψυχοεπιστημόνων, οι οποίοι, λέει, δεν θέλουν να πούν τη λέξη διάβολος. Προσέξτε, τα λέει ομά ο γέροντας. Δεν θέλουν να πούν ότι υπάρχει διάβολος που τα προκαλεί όλα αυτά και σου λέει θα αλλάξουμε την ορολογία. Και ξέρετε, η γλώσσα έχει τεράστια σημασία. Αν αλλάξεις τη γλώσσα, μπορείς να αλλάξεις ένα ολόκληρο λαό. Εμάς μας αλλάξανε το όνομα, μας ονόμασαν Βυζαντινούς και σχεδόν έχουμε χάσει τις ρίζες μας. Έτσι, μας βάλανε ένα ψεύτικο όνομα. Εμείς δεν λεγόμαστε Βυζαντινοί. Έτσι, το όνομά μας είναι Ρωμή. Ρωμέ. Ο όρος Βυζαντινός βγήκε από τους Δυτικούς. Αλλά θέλω να πω τι τεράστια σημασία έχουν οι λέξεις. Δεν θα το ανοίξω αυτό το θέμα τώρα, είναι άλλο θέμα. Αλλά έχει σημασία, επομένως, να ξέρουμε τι λέμε όταν χρησιμοποιούμε την κάθε λέξη και από πού την παίρνουμε και αν μπορούμε να την πάρουμε και να την εντάξουμε, ας πούμε, στο λεξιλόγιο μας και στην Εκκλησία μέσα. Έτσι, λοιπόν, οι πατέρες μιλάνε για άλλα πράγματα και δίνουν και την αιτία τους. Η αιτία είναι ο δαίμονας, είναι οι δαίμονες. Και υπάρχουν ειδικά δαιμόνια, μας λένε οι άλλοι πατέρες, που προξενούν ειδικές, ας πούμε, ψυχικές διαταραχές, θα λέγαμε. Με ένα σύγχρονο όρο πάλι. Οι πατέρες πάλι δεν μιλάνε για ψυχικές διαταραχές, αλλά μιλάνε για σκότωση του νόος, για σκοτισμό του νου του ανθρώπου. Μιλάνε για αμαύρωση του κατοικώνα, γιατί στην ψυχή του ανθρώπου υπάρχει αποτυπωμένη η εικόνα του Θεού. Και όταν αυτή η εικόνα του Θεού δεν διασώζεται, αλλά είναι αλλοιωμένη μέσα μας, τότε και η ψυχή μας είναι άρρωστη. Και τα ενεργήματα, τα αποτελέσματα, οι ενέργειες της ψυχής είναι και αυτές άρρωστες. Ας πούμε ότι έχεις ένα εργοστάσιο ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο προσπαθεί να δώσει ρεύμα και το ρεύμα δεν προχωράει γιατί τα καλώδια είναι σκουριασμένα. Η αγωγή είναι σκουριασμένη. Αυτό σημαίνει ο σκοτισμένος νους. Δεν προχωράει η νοερά ενέργεια της ψυχής να καταβγάσει όλο τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος είναι όλος σκοτισμένος. Και η λογική του είναι σκοτισμένη και η καρδιά του είναι σκοτισμένη και το σώμα του. Και σαν αποτέλεσμα της σκοτισμένης ψυχής έχουμε και διαταραχές και στο σώμα. Και μπορεί να πάθουν τα νεύρα του ανθρώπου. Ένας άνθρωπος που θυμώνει, δηλαδή, συνέχεια, έτσι θυμώνει, η ψυχή του δηλαδή ταράζεται, έχει το πάθος του θυμού, έχει σκοτιστεί ο νους του, έχει σκοτιστεί η ψυχή του, μετά παθαίνει και το νευρικό σύστημα.
Εσύ το ξέρετε, παθαίνουν τα μηνύγκια του, ας πούμε. Οι γιατροί λένε κάθε φορά που θυμώνεις, καταστρέφεις 25 εκατομμύρια νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο. Φαντάζεστε τι γίνεται, τι καταστροφή γίνεται, τα οποία δεν αναπαράγονται τα νευρικά κύτταρα, ειδικά τα νευρικά. Δεν είναι όπως το δέρμα, άμα το κόψεις, ας πούμε, ξαναγίνεται. Τα χάσεις μια για πάντα, αυτά τα 25 εκατομμύρια. Δηλαδή γίνεται από την ψυχή ζημιά και στο σώμα. Και μπορεί να γίνει και άλλα πράγματα, ας πούμε κάποιες ουσίες να μην εκρίνονται. Όπως βλέπουμε, ας πούμε, στην κατάθλιψη, υπάρχει μια έλλειψη μιας ουσίας που λέγεται σερωτονίνη. Αυτό το ξέρουν οι γιατροί. Και σου λέει πρέπει να πάρει σερωτονίνη. Ναι. Αλλά η σερωτονίνη τι κάνει, διορθώνει την ψυχή. Όχι βέβαια. Διορθώνει το τέρμα της ψυχής, έτσι, τα νεύρα εκεί στον εγκέφαλο, που χρειάζονται μια ουσία που τους λείπει. Να μην το κάνουμε, να το κάνουμε. Αυτό το δέχομαι βέβαια. Αλλά μην μου λες ότι διορθώνεις την ψυχή με αυτό. Διορθώνεις το νευρικό σύστημα εκεί που πάσχει, που του λείπει αυτή η ουσία. Επομένως, κοιτάξτε τώρα για να ξεκαθαρίσουμε τους όρους και αν μπορούμε να τους προσλάβουμε. Καταρχάς, να πούμε τι θα πει πρόσληψη. Ξέρετε, όταν η Εκκλησία μπει σε ένα χώρο για να κάνει ποιμαντική, να ποιμάνει, να βοηθήσει τους ανθρώπους, δηλαδή να πάνε στον Θεό, να κάνει ιεραποστολή, παίρνει τα στοιχεία του πολιτισμού που είναι εκεί, τη σάρκα, ας πούμε, αυτού του τόπου, και πάνω εκεί ορίζει την αγάπη του Θεού και προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους μέσα από τον συγκεκριμένο πολιτισμό που έχουν να οδηγηθούν στον Θεό. Έτσι, ας πούμε, πάμε στην Αφρική, δεν προσπαθούμε να τους περάσουμε το δικό μας πολιτισμό, το δυτικό, αλλά παίρνοντας τα στοιχεία που μπορούμε να πάρουμε, δεν μπορούμε να τα προσλάβουμε όλα πάλι βέβαια, αλλά αυτά που μπορούμε να προσλάβουμε, και μέσα από αυτά τα στοιχεία να οδηγήσουμε τους ανθρώπους στο να καταλάβουν την αγάπη του Θεού και να αγαπήσουν και αυτοί τον Θεό. Είναι αυτό που κάνει ο Χριστός. Παίρνει την ανθρώπινη φύση, την προσλαμβάνει, αλλά δεν προσλαμβάνει την αμαρτία της. Γιατί η αμαρτία δεν αγιάζεται. Έτσι έλεγε ο Μακαριστός ο Πατήρ Παΐσιος, ας πούμε. Εντάξει, το αγιάζεις το νερό, αλλά με συγχωρείτε, τα αγούρια δεν μπορεί να τα αγιάσεις. Έτσι, δεν μπορείς όλα να τα προσλάβεις. Έτσι λοιπόν, και εμείς από αυτούς τους χώρους που λέμε τώρα, τις ψυχοεπιστήμες, μπορούμε να προσλάβουμε κάποια πράγματα. Και ξαναλέω ότι δεν υπάρχει ούτε κακότητα, ούτε προκατάληψη, ούτε έχω κάτι για αυτούς. Προσπαθούν και αυτοί να βοηθήσουν τον άνθρωπο, αλλά το θέμα είναι πώς τον βοηθάς. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο τους όρους. Καταρχάς, τι είναι ψυχιατρική, λίγο το είπαμε. Ασχολείται με το νευρικό σύστημα, άρα πρέπει να λέγεται διαφορετικά. Γιατί ασχολείται με ιστούς, με σάρκα. Έτσι, τα νευρικά κύτταρα είναι ύλη, δεν είναι ψυχή. Και μακάρι να ασχολιόντουσαν και ακόμα περισσότερο, γιατί είναι τεράστια η αγνιά μας στην περιοχή αυτή του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος. Αλλά είναι πάντα μια σωματική προσέγγιση. Δεν προσεγγίζουν την ψυχή, το σώμα προσεγγίζουν. Το νευρικό σύστημα που είναι ένα από τα συστήματα του σώματος. Άρα ο όρος ψυχιατρική είναι ατυχής οπωσδήποτε, παραπλανητικός. Γι' αυτό και το έχουν καταλάβει, ξέρετε, στο εξωτερικό και δεν χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο. Μιλάνε πλέον στο εξωτερικό, αντί για τον όρο ψυχιατρική, για διανοητικές νόσους. Νόσους του εγκεφάλου. Mental disease. Mental. Διανοητικές νόσοι. Ναι. Mental, στα γαλλικά, ναι. Λοιπόν, νομίζω αυτό ξεκαθαρίστηκε. Προσεγγίζουν κάτι σωματικό. Τώρα, τι είναι η ψυχολογία? Και εδώ ο όρος είναι ατυχής. Λόγος περί ψυχής. Αυτό θα πει ψυχολογία, έτσι. Αλλά η ψυχολογία τι κάνει? Όντως μιλάει για ψυχή. Αν δείτε όλα τα λεξικά της ψυχολογίας, δεν έχουν καν ορισμό της ψυχής. Δεν ορίζουν τι είναι η ψυχή. Είναι ένα πολύ περιφερειακό ορισμό. Και ουσιαστικά θα δείτε ότι δεν ασχολούνται με την ψυχή, αλλά με τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Μελετάνε πώς συμπεριφέρεται ο άνθρωπος στις διάφορες συνθήκες. Είναι ένας στο εργοστάσιο, ας πούμε, έχει πολύ θόρυβο το εργοστάσιο,
Έτσι κουράζεται, αρρωσταίνει ο άνθρωπος επειδή ο θόρυβος είναι μεγάλος. Εκεί έρχεται η ψυχολογία να τον τονώσει, ας πούμε, εκεί πέρα. Να δώσει κάποια βοήθεια. Δεν λέω ότι είναι κακό, πολύ καλό είναι. Αλλά θεραπεύει την ψυχή έτσι. Όχι, κάνει μια θεραπεία, ας πούμε, στη συμπεριφορά. Βοηθάς τον άνθρωπο να αντιμετωπίζει την κατάσταση, ας πούμε. Να του φύγει αυτή, τέλος πάντων, η στενοφόρα, να έρθει μια ανακούφιση σε αυτή την κατάσταση. Ή βλέπουν, ας πούμε, ότι άνθρωποι που εργάζονται, ξέρω εγώ, σε ένα χώρο χωρίς ήλιο ή κοιμούνται έτσι σε ένα τέτοιο χώρο, αισθάνονται άσχημα. Εντάξει. Είναι μια παρατήρηση. Και τον βοηθάς τον άνθρωπο, ξέρω, του λες να βγαίνει στον ήλιο, να, για να είναι πιο αισιόδοξο, ξέρω, να έχει πιο πνευματική ψυχική εφορία, αλλά θεραπεύει την ψυχή έτσι. Όχι, απλώς το μαθαίνει μια συμπεριφορά για να αποφύγει αυτό το δυσάρεστο συνέστημα που είχε προηγουμένως, λόγω της έλλειψης του ήλιου. Άρα είναι μια παρατήρηση συμπεριφοράς ουσιαστικά η όλη αυτή η λεγόμενη επιστήμη της ψυχολογίας. Και υπάρχει και ένας τρίτος όρος, ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπευτική, η οποία είναι μια προσπάθεια κάποιων για να θεραπεύσουν την ψυχή. Μπορεί ένας ψυχίατρος, που είπαμε με τι ασχολείται, έτσι, με το νευρικό σύστημα, να ξεφύγει από τα όρια του και να κάνει ψυχοθεραπεία. Να κάνει, ας πούμε, ψυχανάλυση. Ψυχανάλυση είναι μια ψυχοθεραπευτική μέθοδος, έτσι την ορίζουμε. Δεν είναι επιστήμη, έτσι, είναι μια θεραπευτική μέθοδος, είναι διαφορετικό. Αλλά δεν είναι ρόλος του ψυχίατρου να κάνει ψυχανάλυση. Μερικοί το κάνουν, είναι εκτός ορίων. Μπορεί και ένας ψυχολόγος να ξεφύγει και αυτός από τα όρια του και αντί να κάνει, όπως είπαμε, διόρθωση συμπεριφοράς, έτσι, να προσπαθήσει και αυτός να μπει στα χωράφια της ψυχοθεραπείας, να κάνει και αυτός ψυχανάλυση. Επειδή είδα, ας πούμε, ένα παιδί ότι είναι νευρικό, ξέρω εγώ, στο σχολείο, να μπει μέσα στην οικογένεια και να πει ότι φταίει η οικογένεια η οποία έχει, ας πούμε, κακές σχέσεις. Ο πατέρας με την μητέρα κάνει μια παρατήρηση πάλι ουσιαστικά, ψυχολογική παρατήρηση. Αλλά η παρατήρηση, ξαναλέμε, δεν είναι λόγος περί ψυχής. Είναι ένα εξωτερικό πράγμα. Είναι μια προσπάθεια για να θεραπευτεί η ψυχή. Και τονίζω ότι δεν είναι απαραίτητο να είσαι ψυχίατρος για να κάνεις ψυχοθεραπευτική, ούτε ψυχολόγος. Μπορεί να είσαι ένας ψυχοθεραπευτής, απλώς και μόνο. Και όπως υπάρχουν πολλοί τέτοιοι που πάνε ψυχανάλυση. Ούτε ψυχίατροι είναι, ούτε ψυχολόγοι. Έχουν σπουδάσει αυτό το πράγμα, ας το πούμε έτσι. Ψυχανάλυση. Ή άλλες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους. Δεν είναι μόνο ψυχανάλυση. Έτσι υπάρχουν περίπου 120 ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι. Και μόνο από αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει θεραπεία. Όπου βλέπετε πολλά φάρμακα για μια αρρώστια, ουσιαστικά δεν έχουμε φάρμακο. Και είναι μια φιλοσοφική προσέγγιση, μια φιλοσοφική αντίληψη. Ο ένας σου λέει, θα δούμε πιο κάτω μερικά παραδείγματα, ότι φταίει, ξέρω εγώ, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, τα πιο τρελά πράγματα έχουν πει ότι φταίνε. Και δεν λέμε ότι λένε λάθος, αλλά δεν πιάνουν ποτέ το όλο, το σύνολο της αλήθειας. Αυτό που πιάνει η Εκκλησία. Γιατί ουσιαστικά μόνο η Εκκλησία ξέρει τι είναι η ψυχή. Και θα πούμε μετά πώς το ορίζει η Εκκλησία. Στην Εκκλησία έχουμε ορισμό της ψυχής. Και η Εκκλησία ξέρει και τη θεραπεία της ψυχής. Η Ορθοδοξία. Η ψυχοθεραπεία λοιπόν είναι μια έκφραση διαφόρων φιλοσοφικών αντιλήψεων περί ψυχής και μετά και διαφόρων φιλοσοφικών, ας πούμε, προσεγγίσεων για τη θεραπεία της. Ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας την ψυχή, διαμορφώνει και μια θεραπεία. Και εδώ είναι το επικίνδυνο, γιατί η ψυχοθεραπευτική θέλει να θεραπεύσει την ψυχή και προτείνει μάλιστα και μεθοδολογίες θεραπείας της ψυχής. Και ξέρετε, ας πούμε, την προσέγγιση του Φρόιντ, ας πούμε, που είναι άθεος, εκπεπιθήσεως άθεος, σε σημείο που να λέει ότι η θρησκεία είναι μια νεύρωση. Δηλαδή, άμα θρησκεύεσαι, ψυχοπαθείς, για το Φρόιντ.
και χρήσης ψυχιατρικής θεραπείας. Έτσι, αν πιστεύεις στο Θεό. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί άνθρωπο μιλάμε. Και σε αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, βασίζεται όλη σχεδόν η σύγχρονη αυτή ψυχοθεραπεία, ψυχανάλυση κλπ. Και αυτό σου λέει πρέπει να αφήσεις τα αισθηκτά σου ελεύθερα, τις ορμές σου, να τα ικανοποιείς όλα. Εντελώς αντίθετα από αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, τα ανάποδα ακριβώς. Γι' αυτό μιλάμε τώρα για επικινδυνότητα αυτών των λεγόμενων επιστημόνων και επιστημονικών θεωρήσεων και θεραπείων. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι επιστημονικές επιστήμες, γιατί είναι, δεν έχουν αυτό το της επιστήμης, πείραμα και το ίδιο πάντα αποτέλεσμα. Να δείτε ότι μια ψυχανάλυση, ας πούμε, μπορεί να κρατήσει 6-7 χρόνια και τελικά τι, τίποτα δεν βγαίνει, τι να βγει από μια τέτοια κουβέντα. Τον ξαπλώνει τον άλλο σε έναν τυμπάνι και του λέει λέγε. Τι θα πει, τι βγαίνει από αυτό, από μια τέλειωτη κουβέντα, τίποτα δεν βγαίνει. Μπορεί να βγει και κακό. Και βγαίνει πολλές φορές κακό, πολλά κακά βγαίνει. Το ξέρω και ο ψυχολογητής. Για υποτίθεται για να είναι πιο χαλαρωμένο. Να ξεφραστεί. Τι να μην είναι, κανονικά, να δίνει τον άνθρωπο. Λοιπόν. Προσέξτε και κάτι ακόμα, ότι ούτε στην ψυχοθεραπευτική υπάρχει ορισμός για την ψυχή. Πουθενά δεν υπάρχει. Άρα όλοι αυτοί δεν ξέρουν με τι ασχολούνται. Όταν δεν ξέρεις με τι ασχολείσαι, μπορείς να το θεραπεύσεις, τι να θεραπεύσεις, το άγνωστο. Δηλαδή βλέπετε μια αντίφαση. Δεν υπάρχει πουθενά, όταν λέμε ας πούμε γεωλόγος, έτσι. Είναι ο άνθρωπος, ο επιστήμονας που ασχολείται με τη γη. Με ρωτάει τη γη. Βιολόγος, μη ρωτάει τα έμβια όντα. Ο ψυχολόγος, τι ψυχή, πού είναι η ψυχή, πες μου τι είναι η ψυχή, δεν ξέρω. Να δούμε τι λένε οι πατέρες τώρα. Πώς ορίζουν την ψυχή οι πατέρες. Υπάρχουν κάποιοι ορισμοί. Θα πω δύο ορισμούς. Πρώτα έναν απλό ορισμό του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο οποίος είναι γραμμένος στα δογματικά του έπι. Έπι θα πει τραγούδια, τα οποία είναι γραμμένα στο πρωτότυπο σε αρχαία ελληνική γλώσσα και μάλιστα σε ρυθμό αρχαίων και ιαμβικών στίχων. Αν έχετε διαβάσει, αν έχετε προσέξει τις ιαμβικές καταβασίες που έχουμε τα Χριστούγεννα, ας πούμε, πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολη γλώσσα. Και να κάνω και μια παρένθεση, τα έγραψε επίτηδες ο Άγιος Γρηγόριος αυτά, σε αυτή την πολύ δύσκολη γλώσσα, όχι για να βασανίσει μας τους αναγνώστες, έτσι, αλλά για να αποδείξει στον Ιουλιανό, τον πρώην φίλο του και συμμαθητή του, ότι υπάρχουν και μορφωμένοι χριστιανοί. Γιατί τον Παραβάτη, ναι, για τον Παραβάτη, ο Ιουλιανός, έβριζε τους χριστιανούς ως αγρίκους. Τους υποτιμούσε πάρα πολύ τους χριστιανούς. Να ζωρέει, έτσι τους έλεγε, ο κλήρος σας είναι η αμάθεια και η αγρικία. Η αγρικοσύνη. Πώς? Ήθελα να επαναφέρει τα είδωνα. Και ως απάντηση ο Άγιος Γρηγόριος γράφει αυτά τα έπι. Για να το δείξει ότι υπάρχουν και πολύ μορφωμένοι ανάμεσα στους χριστιανούς. Αυτό παρένθεση. Λοιπόν, δεν θα διαβάσω το πρωτότυπο, τη μετάφραση. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος περί ψυχής. Η ψυχή είναι πνοή του Θεού και δέχτηκε σύντροφό της ό,τι έδωσε ο Θεός να τη συντροφεύει, δηλαδή το σώμα. Έτσι υπάρχει μια ενότητα, ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ψυχή, που είναι πνοή του Θεού. Προσέξτε, μην το μπερδέψετε με το εμφύσιμα του Θεού, είναι άλλο πράγμα. Είναι πνοή του Θεού και έχει σύντροφό της το σώμα. Είναι μια ψυχοσωματική ενότητα, δηλαδή, ο άνθρωπος. Το εμφύσιμα του Θεού, έχουμε πει και άλλη φορά, είναι το Άγιο Πνεύμα, που το έδωσε ο Θεός αφού προηγουμένως είχε δώσει στον άνθρωπο την ψυχή και το σώμα. Έτσι ο άνθρωπος είναι δυσυπόστατος, είναι ψυχή και σώμα, όχι τρισυπόστατος όπως έλεγαν κάποιοι αιρετικοί,
με επικεφαλή στο μακράκι, ότι είναι ψυχή, πνεύμα και σώμα. Δυσυπόστατος. Και όταν έχει ενεργό το Άγιο Πνεύμα, που το παίρνουμε με το βάπτισμα, τότε η ψυχή του είναι πνευματική και το σώμα του είναι πνευματικό. Και ο άνθρωπος τότε είναι πνευματικός άνθρωπος. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Έτσι δεν είναι ο κουλτουριάρης που λένε σήμερα πνευματικός άνθρωπος. Είναι ο Άγιο Πνευματικός. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Που έχει το Άγιο Πνεύμα δηλαδή ενεργό στη ψυχή και στο σώμα του. Συγγνώμη, πνοή δεν μπορώ να καταλάβω. Έτσι το λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Ότι είναι πνοή. Ένα, ας το πούμε έτσι, ένα φύσιμα, ας το πούμε έτσι το θέλω. Αλλά δεν είναι το εμφύσιμα που λέει η ζωή. Ναι, ενεφύσε πνοή ζωή. Εκείνο είναι το Άγιο Πνεύμα. Το οποίο το χάσαμε με την παρακοή μας. Στον παράδεισο. Το χάσαμε. Και μας τα ξανάδωσε ο Χριστός μας με την Πεντηκοστή. Το που θα γιορτάσουμε μεθαύριο. Και το ξαναδίνει στον καθένα μας προσωπικά στην προσωπική του Πεντηκοστή που είναι το Άγιο Βάπτισμα. Αυτό είναι τεράστιο δώρο το βάπτισμα. Και μας δίνει αυτό το Άγιο Πνεύμα που χάσαμε με την παρακοή στον παράδεισο. Αυτή λοιπόν. Ναι. Θα μπορούσα να πούμε σου μια ανάσα. Ας το πούμε έτσι. Μια ανάσα το θέμα. Ναι. Αυτή είναι η ψυχή. Εσύ έχουν το Θεό μέσα μας. Αυτό είναι. Έχουμε. Σιγά σιγά. Η αναπνοή που έχουμε είναι η λειτουργία που έχουμε. Παίρνουμε τον αέρα και τον ξαναβγάζουμε. Έτσι. Αλλά η ψυχή, θα το δούμε πιο κάτω, στον επόμενο ορισμό, είναι αυτή ουσιαστικά που δίνει την πνοή στον άνθρωπο, τη ζωή αν θέλετε. Αν φύγει η ψυχή, την κίνηση, τα πάντα. Αν φύγει η ψυχή, το σώμα πέφτει σαν ένα άδειο τσουφάκι. Έτσι. Όλα τα δίνει η ψυχή στο σώμα. Θα το δούμε αυτό στον επόμενο ορισμό, που δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στο υπέροχο αυτό βιβλίο που σας το έχω ξαναπεί νομίζω, έκδοση ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, όπου είναι ό,τι περιέχει ακριβώς, ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο, η Ορθόδοξη πίστη μας. Αν θέλει κανείς να μάθει τι πιστεύουμε, ποια είναι η πίστη μας, θα διαβάσει αυτό το βιβλίο. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ψυχή λοιπόν είναι ουσία, προσέξτε τη λέξη, ουσία, ζώσα, ζωντανή, απλή, δεν είναι σύνθετη, ασώματη, χωρίς σώμα, αόρατη, κατά τη φύση της, δεν μπορείς να τη δεις, λογική και νοερή, ασχημάτιστη, δεν έχει σχήμα. Ενώ χρησιμοποιεί ως όργανο το σώμα και παρέχει σε αυτό ζωή και αύξηση και αίσθηση και γέννηση, έτσι αυτή δίνει στο σώμα, ξαναλέω, ζωή, αύξηση, το αυξάνει το σώμα, εμείς λέμε το σώμα αυξάνει τις αυξητικές ορμόνες κλπ. Η ψυχή το κάνει. Και αίσθηση, τις αισθήσεις, την αντίληψη που έχουμε από το περιβάλλον κλπ. Πάλι από την ψυχή το έχουμε. Αν φύγει η ψυχή, έχει ο άνθρωπος αίσθηση? Δεν έχει. Τίποτα δεν έχει. Εμείς λέμε έχουμε αίσθηση γιατί έχουμε τα αισθητήρια κύτταρα, ας πούμε, τα οπτικά. Δεν είναι αυτό. Η ψυχή είναι που δίνει την αίσθηση. Αν φύγει η ψυχή, πάλι τα αισθητήρια κύτταρα υπάρχουν, αλλά δεν λειτουργούν πια. Και είσαι ένας ανέστητος, χωρίς αισθήσεις. Και γέννηση. Αλλά η ίδια είναι καθαρή. Αυτεξούσια. Προσέξτε, ελεύθερη. Ψυχή είναι αυτεξούσια. Θελητική. Έχει βούληση. Έχει θέλημα. Ενεργητική. Ενεργή, έχει ενέργεια. Τρεπτή. Δηλαδή εθελότρεπτη. Τρεπτός τι θα πει? Αυτός ο οποίος μπορεί να πάρει τούμπα, έτσι, να ανατραπεί. Να γυρίσει έτσι. Να αλλάξει. Να τραπεί. Εθελότρεπτη όμως, δηλαδή με τη θέλησή της να αλλάξει. Όχι ότι μπορεί να αναγκαστεί από κάποιον άλλο να αλλάξει. Μόνη της αλλάζει.
Είναι και κτιστή. Προσέξτε, όλο αυτό είναι ορισμός, ε. Είναι και κτιστή, δηλαδή είναι δημιούργημα. Σε αντιδιαστολή με τον Θεό που είναι άκτιστος. Ο μόνος άκτιστος. Αδημιούργητος είναι ο Θεός. Με εκεί έχω κάνει αυτή την ερώτηση, καλά λέει, μας έφτιαξε ο Θεός το Θεό, ποιος τον έφτιαξε. Είναι ανόητη ερώτηση. Κανένας δεν έφτιαξε το Θεό, ο Θεός είναι άκτιστος. Αδημιούργητος, υπάρχει πάντα. Είναι λοιπόν και κτιστή, αφού όλα αυτά τα έχει πάρει κατά φύσιν από τον δημιουργό της, από όπου πήρε το είναι κατά φύσιν. Πήρε από το Θεό αυτό το δώρο να υπάρχει κατά φύσιν. Πολύ βαθύς ορισμός, ε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για αυτό το ορισμό, να τον αναλύσουμε. Τι θα πει κάθε λέξη τώρα. Λογική, νοερά, αυτεξούσια, θελητική, ενεργητική. Ας προσέξουμε πώς το Αγίου Άνθρωπο Δαμασκηνού. Το Άγιο Άνθρωπο Δαμασκηνού. Ίσως είναι ο μεγαλύτερος, όχι μόνο θεολόγος, αλλά φιλόσοφος όλων των αιώνων. Αυτή ήταν τεράστια η μόρφωσή του. Ναι. Αυτό το βιβλίο είναι δογματική, το Αγίου Άνθρωπο Δαμασκηνού. Ναι, δογματική. Ναι, αυτό το βιβλίο είναι. Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως είναι ο τίτλος. Ουσιαστικά είναι δογματική. Η πιο έγκυρη δογματική που έχουμε στην Εκκλησία μας είναι αυτό το βιβλίο. Είναι πολύ τόμο. Όχι, ένα μικρό βιβλιάκι. Αλλά σας είπα, σας διάβασα 5 γραμμές τώρα. Βλέπετε τι συμπίκνωση έχει εδώ. Μόνο για αυτές τις 5 γραμμές θα μιλάμε ώρες. Προσέξτε τη λέξη ουσία. Ότι η ψυχή είναι ουσία. Δεν είναι κάτι εθέριο, ας πούμε, μια ιδέα ή μια ενέργεια. Έχει ουσία η ψυχή. Ποιος μιλάει για ουσία της ψυχής από όλους αυτούς που λέγαμε προηγουμένως? Κανένας. Ποιος ξέρει ότι η ψυχή έχει ουσία? Ναι, ουσία. Ναι. Ναι, ακριβώς. Έχει ουσία. Και προσέξτε και τη λέξη απλή. Ουσία απλή. Δεν έχει μέσα της δηλαδή κάτι το σύνθετο. Δεν έχει μέσα της και αντιθέσεις. Στη φυσική της κατάσταση, η ψυχή. Όπως και ο Θεός είναι απλός. Δεν έχει δηλαδή μέσα του ο Θεός διχασμούς. Και εφόσον και η ψυχή του ανθρώπου είναι κτίσμα του Θεού, αλλά είναι και εικόνα του Θεού, είναι και αυτή απλή. Βλέπετε, ο Θεός έχει αποτυπώσει στην ψυχή μας την εικόνα του. Όπως εκείνος είναι απλός, έτσι έκανε και την εικόνα του, απλή. Η ψυχή μας που είναι η εικόνα του είναι απλή. Γι' αυτό όταν, ας πούμε, αμαρτάνουμε, χάνουμε αυτή την απλότητα. Αμαρτία είναι ένας διχασμός. Γι' αυτό βλέπετε, λέμε, μιλάμε για διχασμένη προσωπικότητα, έτσι. Και το λέμε κι εμείς καμιά φορά και στο πνευματικό μας. Πάτε, έχω μέσα μου δύο εαυτούς, ας πούμε. Από τη μια θέλω το καλό, από την άλλη το κακό. Είναι ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα της πτώσης, της παρακοής. Έγινε ένα κράκ μέσα μας, ένα σπάσιμο. Η αμαρτία έκανε αυτό το πράγμα. Είναι φοβερή η ζημιά που έχουμε πάθει. Έχουμε χάσει αυτή την απλότητα. Και όταν κάνεις μετανοήσει, όταν μπεις στη θεραπεία, ξανάρχεται σε αυτή την απλότητα. Είναι φοβερό. Και αυτός σε αποκαθιστά. Σε αυτή την απλότητα. Και φεύγουν πάλι οι διχασμοί που έχεις μέσα σου. Γιατί ο Θεός είναι απλός και θέλει και οι εικόνες του να είναι απλές και εμείς να είμαστε απλοί. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι, οι θεραπευμένοι, πνευματικά θεραπευμένοι, έτσι, πραγματικά θεραπευμένοι στην Εκκλησία, ποιοι είναι? Είναι οι ταπεινοί. Και οι ταπεινοί είναι πάντα απλοί. Πας, ας πούμε, στους Αγίους, στους γεροντάδες, έτσι, τους καθαρμένους, και βλέπεις μια απλότητα μικρού παιδιού. Έτσι. Ο Πατήριάκος της Αλίκης, ας πούμε, έκανε παρέα με τα παιδάκια και τα παιδάκια λέγανε, αυτός ο παππούς είναι σαν και εμάς. Γιατί ήταν απλός. Έτσι, καθόταν μαζί, σε έπαιζε. Ναι. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και όμως ήταν πολύ άγιος. Είναι ακριβώς αυτή η αποκατάσταση στην πρώτη μας κατάσταση. Η αληθινή αποκατάσταση. Αν θέλετε να παίξουμε λίγο και με τις λέξεις. Που σου λέει να αποκαταστήσει τα παιδιά σου. Αποκατάστησε τα. Να τα γυρίσει αυτή την απλότητα. Μπορείς. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Αυτή είναι η αποκατάσταση του ανθρώπου.
Λοιπόν, και προσέξτε και τις άλλες λέξεις. Ότι είναι αόρατη, ψυχή είναι αόρατη. Άρα δεν μπορεί να την προσεγγίσει η επιστήμη. Η επιστήμη προσεγγίζει κάτι ορατό. Έστω με το τηλεσκόπιο, με το μικροσκόπιο, αλλά κάτι που βλέπεις. Έστω με μηχάνημα. Έχει ουσία, αλλά είναι αόρατη. Ναι, αόρατη ουσία, βέβαια. Όπως οι άγγελοι. Και οι άγγελοι έχουν ουσία, αλλά είναι αόρατη. Δεν είναι τελείως άγγελοι. Τελείως άγγελος είναι μόνο ο Θεός. Και οι δαίμονες έχουν ουσία, αλλά είναι αόρατη. Έχει να κάνει με την ικανότητα του ματιού. Ποιο? Ότι δεν βλέπουμε την ουσία. Δεν έχει να κάνει. Έτσι την έχει φτιάξει ο Θεός, ότι είναι αόρατη. Ναι. Στο προηγούμενο δεκαπλός, πολλές φορές κοσμικά σημαίνοντα λένε ένας εναυτός, ας πούμε, είναι σαν να λένε ο Χαζούλης, ας πούμε. Λένε απλώς διαθέτωση αφελής. Αφελής, ναι. Πολύ ένα. Συγγνώμη για αυτό που είπες, αν έχει να κάνει με την ικανότητα του αοφθαλμού. Όντως, έχει να κάνει, ναι, έχει να κάνει. Αλλά κοιτάξτε, για να δούμε την ψυχή, μπορεί να παραχωρήσει όταν να δεις μια ψυχή. Έτσι, να δεις. Υπάρχουν οι πατέρες άγιοι που την είδαν. Αλλά τι γίνεται, πλέον αλλάζει τα μάτια ο Θεός. Αλλάζει τα μάτια. Έτσι. Όχι, ας πούμε, διευρύνεις την ικανότητα την οπτική, κάτι άλλο γίνεται. Τα εμπλουτίζεις τα μάτια με τη χάρη του Θεού. Ο Άγιος Αντώνης, ας πούμε, έβλεπε τις ψυχές που ανέβαιναν στον ουρανό. Τις έβλεπε. Ναι. Αλλά πλέον μιλάμε για μια άλλη κατάσταση που διευρύνονται και τα σωματικά σου όρια. Όταν ο άνθρωπος θεραπευτεί, διευρύνεται και σωματικά. Διαβάζει τον πατέρα Πορφύριο που λέει όταν πήρε τη χάρη, πήρε τη θέωση ουσιαστικά, που μύριζε, ας πούμε, ένα λουλούδι που ήταν μισή ώρα μακριά του και άκουγε, λέει, τα πουλιά και μπορούσε να ξεχωρίσει τι είναι το κάθε πουλί από το κελάκι δημάτι. Ή έβλεπε πίσω από το βουνό, σαν να είναι το βουνό γυάλινο. Αυτά πλέον φυσικά είναι της χάρης. Ναι, είναι ότι διευρύνονται πλέον τα βιολογικά σώρια. Διευρύνονται. Τον ίδιο βαθμό χάρη τους είχε από την πρώτη στιγμή μέχρι που διέρεσε εκείνη. Να το ρωτήσω. Κοιτάξτε, αυτά τα χαρίσματα, πώς να πούμε, ας μην το καταπιαστούμε με αυτά, είναι πολύ μακρινά πράγματα. Εμείς σας κάνουμε ταπεινά την κάθαρση και το φωτισμό που μπορούμε. Ναι, και εδώ και μετά. Ενεργή χάριση, ναι. Τώρα σε τι βαθμό το είχε και αν το είχε συνέχεια στον ίδιο βαθμό, εκείνος θα μας τα εξηγήσει αυτά. Αν αξιωθούμε να πάμε εκεί. Λοιπόν, ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό, ότι είναι ουσία ζώσα, ζωντανή ουσία, απλή, και όλα τα άλλα που είναι εκτιστή, έχει φτιαχτεί από κάποιον δηλαδή, δεν είναι άκτιστη, δεν προϋπάρχει, όπως έλεγε ο Πλάτωνας, ας πούμε, ότι οι ψυχές προϋπάρχουν και υπάρχει, ναι, σαν μια δεξαμενή και παίρνουν από εκεί και, όχι. Οι ψυχές και αυτές είναι δημιουργήματα του Θεού. Και δημιουργείται η ψυχή άμα τη συλλήψει. Στη στιγμή που συλλαμβάνεται ο άνθρωπος, στη μήτρα της γυναίκας, αυτόματα δημιουργείται και η ψυχή από τον Θεό. Γι' αυτό είναι έγκλημα η έκτρωση. Έτσι είναι φόνος. Τώρα θα πω τρία κεφαλαιώδη σημεία, τα οποία αν τα κατανοήσουμε, τότε θα έχουμε στο χέρι μας τα όπλα για να διαφοροποιηθούμε από όλες αυτές τις λεγόμενες ψυχοθεραπευτικές μεθοδολογίες. Ακόμα δεν θα πω ποιες είναι αυτές. Φυσικά να ξέρετε ότι έχουμε ένα θησαυρό στα χέρια μας. Αυτό που έχει η Εκκλησία είναι ως θεραπευτικός θησαυρός. Αυτά που μας έχουν αφήσει οι Άγιοι Πατέρες. Και αν τον γνωρίσουμε λίγο
Και μετά, αν δούμε και αυτό που μας έχουν αφήσει οι άλλοι, οι λεγόμενοι ψυχοθεραπευτές, θα μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση. Χωρίς φυσικά αντιπαλότητες κλπ. Δεν έχουμε καμιά διάθεση τέτοια. Γιατί το σεβόμαστε. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κόπο έτσι για να φτιάξουν στις θεωρίες κλπ. Αλλά ξαναλέω, είναι μόνο θεωρίες. Και είναι ουσιαστικά φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Δεν είναι επιστήμη. Και ας λένε ότι είναι επιστήμη. Δεν είναι. Ενώ η Εκκλησία κάνει επιστήμη. Γιατί κάνει επιστήμη? Γιατί αν εφαρμόσει αυτά που λέει, έχει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Γίνεσαι άγιος. Γίνεσαι θεραπευμένος. Θεραπεύεσαι. Ενώ από όλες αυτές τις ψυχοθεραπευτικές δεν θεραπεύεσαι. Από μια τέλειωτη κουβέντα, το πολύ μπορεί να νιώσει λίγο ανακουφισμένος, αλλά τίποτα περισσότερο. Τέτοια ψυχοθεραπεία κάνουν και οι γυναίκες, ας πούμε, στη ρούγα. Το λεγόμενο, πώς το λένε αυτό, το. Που κάνουν ρούγα, στο χωριό, ξέρετε πώς το λένε αυτό. Το κουτσομπολιό που μαζευόντουσαν τα απογεύματα οι γυναίκες. Και λέγανε η καθεμία τι τράβηξε την ημέρα από τον άντρα της, ξέρω εγώ, από το παιδί της. Αυτό ήταν μια ψυχοθεραπεία. Μια τέλειωτη κουβέντα, αλλά φυσικά δεν θεραπευόταν. Τα πάθη δεν φεύγουν έτσι. Κάτι τέτοιο είναι, ας πούμε, και η ψυχανάλυση. Αλλά η Εκκλησία δεν κάνει αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία κάνει παρέμβαση στην ψυχή. Γιατί ξέρει τι είναι η ψυχή. Το είπαμε. Ουσία, ζώσα, απλή, νοερή κλπ. Κλπ. Και ξέρει πολύ καλά τι πάσχει και τι πρέπει να θεραπευτεί. Τι πάσχει, μας το λέει. Ο νους πάσχει. Δηλαδή, να το πω έτσι. Χοντρά, θέλετε λαϊκά, τα καλώδια είναι σκουριασμένα και το ρεύμα δεν περνάει. Σαν να έχεις μια γεννήτρια και να μην μπορείς να δώσεις ρεύμα. Και όλος ο άνθρωπος είναι σκοτεινός. Και η θεραπεία που κάνει η ψυχή είναι η θεραπεία του νου. Και θεραπεύει τον σκοτισμένο νου του ανθρώπου. Λοιπόν, πρώτο θεολογικό σημείο από αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες. Να καταλάβουμε τι θησαυρό έχουμε. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κάτι καταπληκτικό, ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει ουσία και ενέργεια. Μην μπλέκεστε πολύ, μην μπερδεύεστε με τις ορολογίες. Είναι μια ορολογία, έχει ουσία και ενέργεια, όπως και ο Θεός έχει ουσία και ενέργεια. Ενέργεια είναι ό,τι βλέπουμε να εκφράζεται. Τα αισθήματα, τα συναισθήματα. Αγαπάω, μισώ, αντιπαθώ, ζηλεύω, αισθήματα. Τα οποία είναι ενεργήματα της ουσίας της ψυχής. Υπάρχει λοιπόν ουσία και ενέργεια. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι και τα ζώα έχουν ψυχή. Αλλά τι ψυχή έχουν τα ζώα? Η ψυχή των ζώων είναι η ζωή τους απλώς. Τα ζώα βλέπουμε κινούνται, έτσι πηδάνε, ξέρω εγώ. Αλλά δεν έχουν αυτή την ψυχή που έχουμε εμείς. Δηλαδή δεν έχουν λογική. Η ψυχή τους είναι άλογη. Γι' αυτό και όταν διαλυθεί το σώμα, χάνεται και η ζωή που έχουν. Συνδιαλύεται και η ψυχή των ζώων. Η ζωή τους δηλαδή. Γιατί και το ζώο δεν είναι μόνο σάρκα, έτσι, έχει και αυτή την κίνηση. Και αυτό το ονομάζει ψυχή για τα ζώα. Αλλά δεν είναι ίδια με την ψυχή του ανθρώπου. Σε αυτή την ψυχή που έχει ο άνθρωπος, η οποία κινείται, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, είναι θρεπτική, είναι αυξητική, είναι και ορμητική. Έχει ορμές. Βλέπετε και τα ζώα έχουν ορμές. Και αυτό είναι μια ενέργεια. Αλλά η ψυχή του ανθρώπου είναι και λογική, είναι έλογος. Ενώ στα ζώα δεν είναι έλογος, είναι άλογος. Και πάνω σε αυτή την έλογο ψυχή, στη λογική ψυχή, έρχεται και εγκαθιδρύεται με το βάφτισμα η χάρη του Θεού. Τα ζώα έχουν αυτό το αυξητικό, το ορμητικό, αλλά δεν έχουν το έλογο. Και λέει πολύ ωραία ο Άγιος Βασίλειος, Βασίλειος, ο Μέγας, ότι
επειδή τα ζώα δεν έχουν αυτή την ουσία της ψυχής, έχουν μόνο την ενέργεια, έχουν ενέργεια μόνο, δεν έχουν την ουσία που έχει ο άνθρωπος, δεν έχουν λογική, ο Θεός αναπλήρωσε την έλλειψη του λογικού με την υπεροχή των αισθητηρίων. Και βλέπεις ότι υπάρχουν ζώα που ακούνε πολύ καλύτερα τον άνθρωπο. Και βλέπουν. Και βλέπουν πολύ πιο περισσότερο από ό,τι βλέπει ο άνθρωπος. Έτσι. Οσμίζονται και λοιπά. Αναπλήρωσε ο Θεός, λέει, την έλλειψη της λογικής που έχουν τα ζώα με την υπεροχή των αισθητηρίων. Αλλά βλέπετε ο άνθρωπος τι κάνει τώρα. Χρησιμοποιώντας τη λογική, ξεπερνάει τα ζώα. Φτιάχνει ένα τηλεσκόπιο, ας πούμε, που δεν το φτάνει ούτε το καλύτερο ζώο. Έτσι. Βλέπουμε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Να η λογική τι κάνει. Αν αγνοήσω την ουσία της ψυχής, προσέξτε τώρα, αυτό που αγνοούν όλες αυτές οι επιστήμες, δεν μιλάνε καν για ουσία της ψυχής. Μιλάνε μόνο για ενέργειες, όλα αυτά που λένε. Για συναισθήματα, για επιθυμίες, για ορμές. Όλα αυτά είναι ουσία, είναι ενέργειες. Είναι αυτά που έχει το ζώο. Αν αγνοήσω την ουσία, ουσιαστικά τι μένει, μόνο το ζώο της. Το αίσθητο. Ναι, μόνο το αίσθητο. Καταλαβαίνετε τώρα το λάθος σε όλες αυτές τις λεγόμενες ψυχοεπιστήμες. Μένουν μόνο στο ζώο της. Κανένας δεν καταπιάνεται με την ουσία της ψυχής. Καταπιάνεται μόνο η ψυχή, γιατί την αγνοούν την ουσία. Και ορίζουν, ας πούμε, την ψυχή μόνο με τις ενέργειες. Και ο άνθρωπος είναι θυμός, είναι νεύρα, είναι, ξέρω εγώ, ταχύτητα, είναι αγωνία, είναι πείνα, δίψα κλπ. Είναι ανάγκες, αλλά αγνοούν την ουσία. Αν βγάλω λοιπόν την ουσία που μόνο η Εκκλησία την ξέρει, για ποια ψυχή μιλάω? Τίποτα, για μια ψυχή ζώδη. Αν τώρα δεν ξέρουμε αυτό το σημείο, διάκριση ουσίας και ενέργειας στην ψυχή, έτσι, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε σωστά την ψυχή. Βλέπετε τι τεράστιο θησαυρό μας έχουν αφήσει οι πατέρες. Να μπορείς να προσεγγίσεις την ψυχή, μόνο με αυτή τη γνώση μπορεί να την προσεγγίσεις. Ότι υπάρχει και ουσία. Όλες οι ψυχοθεραπευτικές μεθοδολογίες που κυκλοφορούν αγνοούν το λογικό μέρος της ψυχής που πρέπει να υπάρχει στην ουσία. Το αγνοούν αυτό. Και κινούνται στο πώς θα χαλιναγωγήσουν ή και θα ερεθίσουν τα ένστικτα σαν θεραπευτική μεθοδολογία. Αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο σε ένα ζώο δηλαδή. Τίποτα. Αλλά τους λείπει η ουσία του πράγματος φυσικά. Πώς λοιπόν μπορούν να γιατρέψουν την ψυχή αφού δεν ξέρουν ότι η ψυχή είναι ουσία και ενέργεια και λένε ότι είναι μόνο ενέργεια? Έτσι. Βλέπετε, αυτό είναι το λάθος. Πολύ βασικό λάθος. Άρα δεν μπορεί να θεραπεύσει την ψυχή όταν ασχολείσαι μόνο με τις ενέργειες. Δεύτερο θεολογικό σημείο τώρα. Και αυτός έρχεται από την θεολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή. Ο Άγιος Μάξιμος είναι καταπληκτικός, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει καθόλου. Έχει γράψει, ας πούμε, 400 κεφάλαια περί αγάπης, ένα υπέροχο κείμενο. Και κάθε ενότητα, κάθε παράγραφος, είναι και μια ψυχοθεραπευτική συνταγή τέλεια. Λέει λοιπόν, κάθε τι, λέει, και φυσικά και ο άνθρωπος που πήρε την ύπαρξη, το είναι, ενώ δεν ήταν τίποτε, από την ανυπαρξία ήρθαμε στην ύπαρξη, από το μη είναι, κάθε τι λοιπόν, και φυσικά και ο άνθρωπος, κινείται. Επειδή ο Θεός τον έφτιαξε έτσι και κινείται. Φτιάχτηκε από το Θεό, έτσι φτιάχτηκε το Θεό, για να κινείται. Να είναι σε μια συνεχή κίνηση. Αυτή η κίνηση είναι δοσμένη από τον Θεό για να πηγαίνει τον άνθρωπο στον Θεό. Γι' αυτό δόθηκε στον άνθρωπο η κίνηση. Είναι αυτό που λέμε πολύ απλά στο σχολείο, ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού.
έχουμε την εικόνα του Θεού στην ψυχή μας, αλλά έχουμε και την ορμή να μοιάσουμε στο Θεό, να κινηθούμε στο Θεό. Αυτό λέει εδώ ο Άγιος Μάξιμος. Ο Θεός δηλαδή μας έχει δώσει αυτή την κίνηση για να πάμε σε Αυτόν, αυτή την έφεση. Είναι μια κίνηση που μας έχει δοθεί από το Θεό πάντοτε αναγωγική, δηλαδή προς τα πάνω, προς το Θεό. Και συνέχεια κινείται ο άνθρωπος προς τον Θεό μέχρι σε ότου καταλήξει μέσα στον Θεό, όπου λέει ο μεγάλος αυτός θεολόγος, ο Άγιος Μάξιμος, ότι εκεί φτάνει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση που φαίνεται ότι πάβει η κίνηση, ότι σταματάει, ότι αναπαύεται. Αλλά δεν πάβει. Γιατί δεν πάβει? Γιατί ο Θεός είναι ατέλειωτος. Δεν μπορείς να πεις έφτασα στον Θεό. Ο Θεός είναι άπειρος. Πού έφτασες? Στο άπειρο δεν φτάνεις. Κινείσαι συνεχώς και δεν φτάνεις ποτέ. Άρα, λέει εδώ ο Άγιος Μάξιμος ότι φαίνεται ότι φτάνει. Κάπου και σταματάει. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι πορευόμεθα από δόξης εις δόξα. Έτσι, από μία μετοχή του Θεού, η δόξα είναι η ενέργεια του Θεού, σε άλλη δόξα. Αλλά κάπου αναπαυόμαστε στο Θεό, κάπου φτάνουμε, έτσι φαίνεται, κάπου πάβουμε. Τι σημαίνει? Ότι ο άνθρωπος πλέον έγινε άτρεπτος. Αυτό σημαίνει αυτή η κατάπαυση που λέει. Ότι πλέον δεν υπάρχει φόβος τροπής να αλλάξεις, να γυρίσεις πίσω. Στο κακό. Ναι. Αυτό είναι. Ότι φαίνεται ότι κάπου φτάνουμε. Να το πω και αλλιώς, είναι πλέον τον άνθρωπο περάσει την κάθαρση από τα πάθη, καθαριστεί από τα πάθη του και προχωρήσει λίγο στο δεύτερο στάδιο που το λέμε φωτισμό. Από εκεί και μετά το άνθρωπος γευτεί το φως του Θεού, μετά είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει πίσω. Γιατί είναι σαν ένα που περπάταγε με τα πόδια και ξαφνικά κατάλαβε ότι το κανονικό είναι να περπατάς, περπάταγε με τα χέρια και σιγά σιγά κατάλαβε ότι είναι λάθος. Γύρισε και περπατάει κανονικά με τα πόδια. Αυτός είναι πλέον τρελός αν ξαναγυρίσει πίσω. Να ξαναρχίσει να περπατάει με τα χέρια. Έτσι είναι ο άνθρωπος που πάβει να αμαρτάνει και φτάνει στην κατάσταση του φωτισμού. Ναι. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος κινείται προς τον Θεό, αλλά βλέπετε τι παθαίνει. Πάει μπρος πίσω, αυτό που παθαίνουμε εμείς, ναι. Πάμε μεν προς τον Θεό, αλλά αμαρτάνουμε και λίγο. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, και μας έρχονται και λογισμοί και υποκύπτουμε στους λογισμούς, αλλά κάνουμε και αυτή την προσπάθεια να κινηθούμε προς τον Θεό. Και η θεραπευτική της Εκκλησίας τώρα ποια είναι? Να σε βάλει να κάνει συνεχώς αυτή την κίνηση. Πας στον πνευματικό και εξομολογήσει και σου λέει: παιδάκι μου, εντάξει, τα άκουσα, μου τα πες, θα σου διαβάσω την ευχή, αλλά πρέπει και εσύ κάτι να κάνεις. Τι να κάνω, πάτερ μου? Να κάνεις λίγο προσευχούλα το πρωί, λίγο το βράδυ, να διαβάσεις λίγο την Αγία Γραφή, να κάνεις και εγώ λίγες μετάνοιες. Όλα αυτά τι είναι? Είναι η προσπάθεια που κάνει η Εκκλησία να σε κινήσει, να σε ξεκουνήσει από την απραξία σου, να σε κάνει να πας λίγο προς τον Θεό. Αυτό είναι. Και μπορεί μερικοί να πούνε: καλά, τώρα δεν μου και τίποτα, τα ξέρουμε αυτά. Αυτά δεν μας τα έχουν πει από μικρή. Τι περίμενες να σου πει, δηλαδή, κανένα συγκλονιστικό, σούπερ συνταγή? Αυτή είναι η συνταγή, η θεραπευτική. Γιατί γι' αυτό είσαι φτιαγμένος. Να πώς θεμελιώνεται τώρα η αδιάλειπτη προσευχή. Τι είναι η αδιάλειπτη προσευχή που πρέπει να κάνουμε? Η αδιάλειπτη κίνηση της ψυχής στον Θεό. Να, και αυτή είναι η θεραπεία μας. Και όσο το κάνεις σωστά και με συνέπεια και αδιάλειπτα και δεν γυρνάς πίσω, έτσι φτάνεις κάποτε στο σημείο αυτό που πάβεις. Φαινομενικά πάλι πάβεις, είπαμε, γιατί ο Θεός είναι άπειρος. Αλλά φτάνεις σε αυτήν την κατάσταση της ατρεψίας πια. Φτάνεις σε ένα σημείο οριακό, ας το πούμε έτσι, που πλέον δεν θες να γυρίσεις πίσω και πλέον δεν θέλεις να συγκατατεθείς με τους λογισμούς και με τα πάθη. Τα έχεις μισήσει τα πάθη. Και έτσι πήγε πια στην τροχιά της αναμαρτησίας. Μα πεις, είναι δυνατόν να μην αμαρτάνω? Ακριβώς, βεβαίως. Αυτό είναι το φυσικό μας, να μην αμαρτάνω. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας βάζει σε αυτή την κίνηση. Να προσευχηθούμε, να κάνουμε μετάνοιες, να πάμε
στη Θεία Λειτουργία την Κυριακή, στην Αγρυπνία κλπ. Ανάπαυση στο Θεό τώρα είναι μια ακινησία, η οποία όμως δεν είναι ακινησία. Ο άνθρωπος γίνεται άτρεπτος και η ψυχή του πάλι κινείται, γιατί δεν μπορεί να σταματήσει στο αιώνιο και στο άπειρο, στο ατέλειωτο. Και αυτή ακριβώς η συνεχής κίνηση είναι η θεραπεία, η θεραπευτική τομή που κάνει η Εκκλησία στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος μπορεί να είναι μέχρι τότε καταθλιμμένος, να βράζει μέσα στο ζουμί του, να μην θέλει να βγει το κρεβάτι του. Αυτός είναι ο καταθλιπτικός που λένε οι ψυχολόγοι της ψυχίας. Δεν έχει όρεξη να κάνει τίποτα και σου λέει τι να κάνω τώρα. Τουλάχιστον να τον ξεκουνήσω λίγο, να το σηκώσω από το κρεβάτι, να το βγάλω λίγο έξω. Αλλά πάλι δεν θα θεραπευτεί η ψυχή του αν αυτός ο άνθρωπος δεν θα αρχίσει και να κάνει λίγο προσευχή, να κινηθεί στο Θεό. Οφείλει, ας πούμε, να το βάλεις λίγο να κάνει λίγο δουλειά, να τον κινήσεις λίγο, να ασχοληθεί λίγο, ξέρω, με κάτι που του άρεσε παλιότερα, με λίγο μουσική κλπ. Ναι, δεν το λέμε και αυτό, κάτι κάνει. Και το λένε και αυτές τις σχολές, ας πούμε, οι ψυχοθεραπευτικές. Αλλά δεν θεραπεύεται η ψυχή μόνο έτσι, αν η ψυχή δεν αρχίσει να κινείται προς τον Θεό. Αν δεν αποκτήσει, που λέει ο πατήρ Πορφύριος, το Θείο Έρωτα. Ο οποίος Θείος Έρωτας είναι, προσέξτε τη λέξη του Γέροντα, είναι απέτηση της ψυχής μας. Η ψυχή μας απαιτεί να ερωτευτεί το Θεό. Αν δεν το κάνεις, θα είσαι μόνιμα άρρωστος. Βλέπετε, αν δεν αγαπήσεις με το Θείο Έρωτα τον Θεό, δηλαδή, όχι απλώς έτσι, σε αγαπάω Θεέ μου, να ερωτευτείς τον Θεό σημαίνει να αγαπήσεις τρελά, με μια θεία τρέλα τον Θεό. Αυτό που λέει η πρώτη εντολή, μόλις την καρδιά, μόλις την ψυχή, μόλις τη διάνοια, μόλις τη δύναμη. Πώς είναι ένας ερωτευμένος άνθρωπος, έτσι ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ακόμα περισσότερο να το εννοούσουμε για τον Θεό. Τότε η ψυχή θεραπεύεται και όσο δεν το κάνεις είσαι αθεράπευτος. Έτσι, είσαι άρρωστος δηλαδή. Να το πούμε μια σύγχρονη ορολογία, είσαι ψυχοπαθής. Αυτός είναι ο ψυχοπαθής άνθρωπος. Και με αυτή την έννοια όλοι είμαστε ψυχοπαθείς, όσο δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, τη θεραπευτική της Εκκλησίας, να κινηθούμε προς τον Θεό. Να αγαπήσουμε τον Θεό έτσι όπως είπαμε. Αν αγνοήσεις αυτή την κίνηση, στην οποία σε βάζει η Εκκλησία, τι γίνεται τότε. Ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο. Οι άνθρωποι κινούνται και γύρω μας τους βλέπουμε και εμείς ήδη το κάνουμε, αλλά δεν κινούνται κάθετα, κινούνται οριζόντια. Τρέχουν σαν τρελοί από εδώ και από εκεί. Και άλλοι τρέχουν πολύ και κουράζονται, υπερδραστήριοι ας πούμε, εργασιομανείς. Και άλλοι επειδή κουράστηκαν πάνε να ξεκουραστούν. Άλλοι δεν κάνουν τίποτα και μόνο αναπαύονται. Πάμε και αυτοί που τους λέμε τεμπέλιδες και ίσως τους λέμε και άρρωστες. Και αυτοί που τρέχουν όμως αρρωσταίνουν, γιατί είπαμε τρέχουν οριζόντια, και αυτοί που δεν τρέχουν και αυτοί αρρωσταίνουν. Εμείς θεωρούμε άρρωστους στους δεύτερους συνήθως, έτσι τους πρώτους δεν τους θεωρούμε άρρωστους, θεωρούμε πολύ υγιείς. Αλλά και αυτοί άρρωστοι είναι, γιατί κινούνται οριζόντια. Η Εκκλησία τι λέει, και τα δύο είναι λάθος. Αν τρέχεις χωρίς να τρέχεις προς τον Δημιουργό σου, λάθος τρέχεις. Αν δεν κινείσαι, χωρίς να φτάσεις στην ατρεψία που είπαμε, ότι είναι μια στάση, πάλι είναι μια αρρώστια. Πώς θα κινηθεί ο τεμπέλης, ο οκνηρός, και πώς θα κινηθεί ο δυναμικός και ο δραστηριός. Και οι δυο, για να θεραπευτούν, θα πρέπει να κινηθούν προς τον Θεό. Δεν είναι δηλαδή η θεραπεία του τεμπέλη, ας πούμε, να το βάζει να δουλέψει. Ή αυτό που δουλεύει πολύ να το βάλει να ξεκουραστεί λίγο, τον εργασιομανή. Δεν είναι θεραπεία αυτό. Και τα δύο είναι αρρώστιες. Η θεραπεία είναι τι, και τους δύο να τους βάλεις να κινηθούν προς τον Θεό.
Εάν δεν καταλάβουμε αυτή την κίνηση που λέει ο Άγιος Μάξιμος προς τον Θεό, που είναι η μόνη θεραπευτική κίνηση που έχει ο άνθρωπος και πρέπει να κάνει συνεχώς, αδιάλειπτα, δεν έχουμε καταλάβει τίποτα, έτσι, και δεν κάναμε τίποτα. Ουσιαστικά, δηλαδή, για να θεραπεύσουμε την ψυχή του ανθρώπου. Ποιοι από όλους αυτούς τώρα τους ψυχοθεραπευτές και τις ψυχοθεραπευτικές μεθόδους μιλάει για αυτή την κίνηση, πέστε. Ακόμα και στον χώρο της Εκκλησίας δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Έτσι, και σου λέω άλλος, κάνω προσευχή. Κάνεις, κάνω βέβαια. Ναι, πότε, κάνω το σταυρό μου, λέει, το βράδυ πριν κοιμηθώ. Είναι κίνηση, είναι κίνηση αυτό προς το Θεό που θα σε πάει στην ατρεψία, σε καμιά περίπτωση. Τουλάχιστον θέλει καμία ώρα το λιγότερο. Βλέπετε, ας πούμε, πώς συνδυάζεται η μετάνοια, εξομολόγηση. Έτσι. Και πας, ας πούμε, εξομολογήσε και σου λέει ο πνευματικός, κάνε μια κίνηση. Έστω να κινηθεί το σώμα. Και σου λέει, κάνε μια μετάνοια, ας πούμε. Κάθε βράδυ. Τι είναι η μετάνοια? Σας κάνει μια κίνηση προς το Θεό. Να βάζεις το σώμα σου, να πέσει κάτω, να σηκωθεί, να κάνει το σταυρό του. Είναι μια θεραπευτική κίνηση. Ή σου λέει νηστεία. Κάνε λίγο νηστεία. Τετάρτη Παρασκευή, ας πούμε, να μην τρως αυτό που λέει η Εκκλησία, γαλακτερά και κρέας και λάδι ενδεχομένως, αν μπορείς. Και τι είναι αυτό πάλι? Πάλι μια κίνηση είναι προς τον Θεό. Τι είναι, ας πούμε, να κοιτάξεις μια εικόνα? Λέει, δεν μπορείς να προσευχηθώ, λέει, πάτε, δεν μπορώ να μας δούμε. Δεν μπορείς να σταθείς μπροστά σε μια εικόνα. Και αυτό μια κίνηση είναι. Να κινηθεί το μάτι σου, να πέσει πάνω σε μια εικόνα. Λοιπόν, όλες αυτές οι σωματικές πράξεις που κάνουμε μέσα στην Εκκλησία, που σκύβουμε, που κάνουμε το σταυρό μας, που γονατίζουμε, οι οποίες είναι ακατανόητες, ξέρετε, για αυτούς που είναι στις άλλες ομολογίες, τις λεγόμενες χριστιανικές. Ουσιαστικά τι είναι? Είναι κινήσεις προς τον Θεό. Είναι η κίνηση, προσέξτε, του όλου ανθρώπου. Γιατί δεν αρκεί να κινηθεί μόνο η ψυχή. Για να θεραπευτεί ο άνθρωπος, πρέπει να κινηθεί και το σώμα προς τον Θεό. Γι' αυτό και συμμετέχει και το σώμα στην προσευχή. Σου λέω, άλλος, εγώ ξαπλώνω λογικά την προσευχή μου. Εντάξει, αλλά καλύτερα είναι να είσαι γονατιστός. Καλύτερα να είσαι όρθιος. Πιάνει και έτσι, αλλά είναι καλύτερα να συμμετέχει και το σώμα. Σε πιάνει και οι πατέρες λένε ότι να το θεωρεί σαν έκτρωμα, λέει, μια προσευχή που δεν έχει σωματικό κόπο. Έτσι. Είναι μισό πράγμα. Τι είναι αυτός ο συνεχής κύκλος που έχουμε στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας? Βλέπετε κάθε μέρα, έτσι, μεσονυκτικό, όρθρος, ώρες, εσπερινός, απόδειπνο, πρώτη ώρα, τρίτη ώρα, έκτη ώρα, ενάτη ώρα. Αυτά τα κάνει η Εκκλησία κάθε μέρα. Είναι μια συνεχής ενεργοποίηση, μια συνεχής εγρήγορση, μια συνεχής κίνηση προς τον Θεό. Γιατί τα βάζει η Εκκλησία? Για να μας μάθει αυτή τη συνεχή κίνηση. Θα ξυπνήσεις, λέει, το βράδυ, θα κάνεις μεσονυχτικό στις 12 η ώρα. Μετά θα ξυπνήσεις στις 4, ξέρω εγώ, θα κάνεις όρθρο. Μετά θα κάνεις τη λειτουργία, αν υπάρχει ιερέας. Μετά θα κάνεις την πρώτη ώρα στις 9 το πρωί. Στις 6 το πρωί. Την τρίτη ώρα στις 9. Την έκτη ώρα στις 12. Την ενάτη στις 3 το απόγευμα. Αμέσως μετά θα κάνεις πυρηνό. Μετά θα φας, μετά θα κάνεις απόδειπνο. Τι είναι όλο αυτό? Μια συνεχής κίνηση προς τον Θεό. Μια συνεχής ενεργοποίηση, δηλαδή, προς Αυτόν. Αυτό, λοιπόν, όταν το κάνει ο άνθρωπος, προχωράει σιγά σιγά και μπαίνει μέσα στον Θεό και φτάνει σε μια κατάσταση που τη λέει ο Άγιος Μάξιμος στάση. Φτάνει σε ένα σημείο που σταματάς. Φαινομενικά όμως, είπαμε, γιατί ο Θεός είναι άπειρος. Και δεν το λέει ακριβώς στάση, γιατί δεν είναι καλή λέξη, το λέει έκσταση. Έκσταση. Δηλαδή είναι μια άλλου είδους στάση. Μέσα στο Θεό. Και ενώ αναπαύεσαι, είσαι μέσα εκεί. Και επειδή ο Θεός είναι απέραντος,
Συνέχεια κινείσαι από δόξη στη δόξα. Είσαι σε μια έκσταση. Πώς είναι ένας που βλέπει ένα πανέμορφο τοπίο, ας πούμε, και θαυμάζει. Εκστασιάζεται, μπράβο. Και μετά βλέπεις κάτι ακόμα πιο ωραίο και λες, α, τι ακόμα πιο ωραίο. Αυτό θα είναι η κίνησή μας μέσα στον Θεό. Γιατί λέμε εκεί καλά, δεν θα βαρεθούμε, λέει στον παράδεισο όλα τα ίδια και τα ίδια. Δεν θα βαριέσαι. Μετά σε αυτή τη συνεχή έκσταση. Από έκπληξη σε έκπληξη. Από ωραιότητα σε ακόμα μεγαλύτερη ωραιότητα. Από θαυμασμό σε ακόμα μεγαλύτερο θαυμασμό. Άρα η θεραπευτική της Εκκλησίας, που είναι η μοναδική θεραπευτική, αυτό ακριβώς το μέγεθος το ορίζει σαν θεραπεία. Τη συνεχή κίνηση που οδηγεί τελικά στην έκσταση. Και βλέπετε, το πρώτο που είπαμε είναι ότι η ψυχή έχει ουσία και ενέργεια. Και μετά έρχεται αυτή η κίνηση της ψυχής και του σώματος, συνεχής κίνηση προς τον Θεό. Και αν κάποιος δεν ορίσει τον ψυχοπαθή, δεν του δώσει αυτή τη θεραπευτική, αυτή τη συνεχή κίνηση και το πει άλλα και άλλα, ουσιαστικά δεν τον θεραπεύει, απλώς τον ταλαιπωρεί από εδώ και από εκεί. Αυτό ακριβώς που παθαίνουν οι άνθρωποι που πάνε τάχα τους να θεραπευτούν στους ψυχιάτρους και στους ψυχολόγους. Μα αφού οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι είναι ψυχή, δεν ξέρουν αυτοί όλοι τη θεραπευτική ψυχή, τι να θεραπεύσουν αυτή την ψυχή. Και ταλαιπωρούνται άνθρωποι και χοντρένουν και όλα αυτά τα χάπια να τους δίνουν και όρεξη πολύ. Και ουσιαστικά τίποτα δεν γίνεται. Ενώ αν πήρα σε αυτή την απλή θεραπευτική, πολύ απλό πράγμα, να κινηθείς προς τον Θεό, να κάνεις λίγο νηστεία. Με αυτά τα ταλέπορα τα παιδιά με τα ναρκωτικά. Ξέρετε τι απλό πράγμα είναι να θεραπευτούν. Αν μπουν στη θεραπευτική της Εκκλησίας, αν κάνουν λίγο νηστεία. Λίγο νηστεία και λίγο προσευχή. Γιατί το πάθαινε όλο αυτό. Θα το πούμε πιο κάτω. Είναι το τρίτο θεολογικό σημείο. Γιατί είναι μια αναζήτηση της ειδονής σε λάθος χώρα. Αν κάποιος λοιπόν δεν οδηγήσει τον άνθρωπο σε αυτή τη θεραπευτική, απλώς τον ταλαιπωρεί. Βέβαια θα πεις, κάτι κάνουν κι αυτοί, συγκρατούν τον άνθρωπο να μην πηδήσει από κανένα μπαλκόνι. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι κακό, καλό είναι, κάντο. Αλλά μην μου λες ότι θεραπεύεις την ψυχή. Έτσι, δώσ' του ένα χάπι και να ηρεμήσει λίγο το νευρικό του σύστημα, να μην αυτοκτονήσει. Και αυτό είναι κάτι, το δέχομαι, είναι προσφορά, όντως. Αλλά δεν κάνεις θεραπεία στην ουσία. Είναι προλόγος. Έτσι, ναι. Αυτή είναι η κέρια, θα έλεγα, και ανεπανάληπτη διαφορά της Εκκλησίας από οποιαδήποτε ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Και ξαναλέω και δεν θέλω να με παρεξηγήσετε ότι αυτοί οι άνθρωποι όντως έχουν καλές προθέσεις και κουράζονται και υδρώνουν για να βοηθήσουν τον άνθρωπο, αλλά δεν βγάζουν τον άνθρωπο από την τραγωδία, γιατί ψάχνουν σε λάθος μέρος. Το τρίτο θεολογικό σημείο, αλλά μου φαίνεται πέρασε η ώρα. Θα σταματήσουμε. Λοιπόν, να πούμε και το τρίτο για λίγο και να σταματήσουμε. Το τρίτο θεολογικό σημείο είναι κάτι πράγματι καταπληκτικό, που είναι γραμμένο πάλι από τους μεγάλους πατέρες, τον Άγιο Μάξιμο και τον Άγιο Γρηγόριο το Παλαμά. Λέει λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος, ο Θεός λέει, ο οποίος δημιούργησε την ανθρώπινη φύση, δεν έβαλε μέσα της ειδονή. Προσέξτε, για να μην το παρεξηγήσουμε. Αλλά κάποια νοερά δύναμη προς ειδονή. Έτσι. Έχει βάλει μέσα στον άνθρωπο ο Θεός μια νοερά δύναμη προς ειδονή, που αναζητάει την ειδονή. Βλέπετε ότι είμαστε γεμάτοι από αισθήσεις. Έτσι. Βλέπουμε, ακούμε, αισθανόμαστε τα πάντα, πιάνουμε κλπ. Οι αισθήσεις είναι από το Θεό, φυσικά, δοσμένες. Αλλά, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ο Θεός δεν έδωσε ειδονή στην κάθε αίσθηση. Δεν έδωσε ειδονή.
Αλλά τι έδωσε? Κίνηση προς ειδονή, προς τον Θεό. Αν οι αισθήσεις στραφούν στον Θεό και κινηθούν προς τον Θεό, όλες οι αισθήσεις, αυτό που κάνει η Ορθοδοξία μας, αυτό είναι το normal, το κανονικό. Ο άνθρωπος έχει μέσα του αυτή την κίνηση προς ειδονή. Αλλά προς ποια ειδονή? Την ειδονή, προσέξτε, του εράστε τον Θεό, του να ερωτευτείς τον Θεό, να αγαπήσεις τον Θεό. Αυτή την κίνηση έχουμε μέσα μας. Να βρούμε τον Θεό που είναι υπέρθετη ειδονή. Το να αγαπάς τον Θεό. Αν αυτή η κίνηση προς ειδονή που έχουμε τώρα, και είπαμε ότι όλα μας, όλα είμαστε γεμάτοι αισθήσεις, έτσι. Αν αυτή όλη η ειδονή και όλα αυτά που τα λέμε αισθήσεις δεν κινηθούν προς τον Θεό, προς την υπέρτατη ειδονή, από εκεί και μετά αρχίζει η αμαρτία. Αν δηλαδή η κίνηση ειδονή προς ειδονή που έχουμε μέσα μας δεν πάει προς τον Θεό, τότε στρέφεται και γίνεται ειδονή των αισθήσεων και από εκεί αρχίζει η αμαρτία. Ο άνθρωπος δηλαδή, αντί να αναζητεί την ειδονή στον Θεό, την αναζητάει στις αισθήσεις και από εκεί αρχίζει η αμαρτία. Βλέπετε? Πολύ απλά αλλά πολύ κορυφαία πράγματα. Αυτή είναι η αρρώστια μας. Αντί να βρεις τον Θεό και την ειδονή την υπέρτατη, κινείσαι και αναζητάς από τις αισθήσεις. Το καλό φαγητό, έτσι, το τι θα δούμε, το τι θα ακούσουμε κλπ. Κλπ. Τι θα δώσει η ειδονή στις αισθήσεις. Αυτό λοιπόν είναι πάλι ένα κέριο σημείο, θα έλεγα, ψυχοθεραπευτικό. Και μάλιστα λέει ο Άγιος Μάξιμος τώρα, κοιτάξτε πόσο πολλά λέει σε τόσες λίγες λέξεις. Επειδή είδε ο Θεός ότι ο άνθρωπος έτρεψε όλη αυτή την κίνηση προς ειδονή που είχε προς τον Θεό, την έτρεψε προς τις αισθήσεις, έκανε μια εκτροπή, αντί η κίνηση, να πάει προς, η κίνηση που έχει προς ειδονή να πάει προς τον Θεό, πήγε προς τις αισθήσεις, τότε ο Θεός έβαλε ένα φάρμακο στον άνθρωπο, ένα θεραπευτήριο, ένα σπουδαίο θεραπευτικό μέσο. Έβαλε την οδύνη, τον πόνο, για να θεραπεύσει αυτή την κακή κίνηση της αναζήτησης προς ειδονή που κάναμε προς τις αισθήσεις, και μας βάζει τον πόνο σαν αντιφάρμακο στην ειδονή, τη λάθος ειδονή που έρχεται από τις αισθήσεις. Έβαλε την οδύνη λοιπόν και εξαλείφη την ειδονή, την κακή ειδονή, με την οδύνη και τον πόνο σαν ένα αντιφάρμακο στην ειδονή. Ήρθε λοιπόν η οδύνη και καλύπτει αυτή την ειδονή του ανθρώπου, τη λάθος ειδονή. Αυτά λοιπόν τα τρία κύρια θεραπευτικά σημεία, θα τα επαναλάβω τώρα, ορίζουν την ουσιαστική διαφορά του μυστηρίου της Εκκλησίας, της θεραπευτικής της Εκκλησίας, από οποιαδήποτε άλλη καλοπροαίρετη και έντιμη κατά τα κοσμικά προσπάθεια θεραπευτική. Όλες αυτές τις ψυχοθεραπείες που κυκλοφορούν. Έτσι, είναι τεράστια διαφορά. Ξαναλέω αυτά τα τρία σημεία που ορίζουν τη διαφορά. Πρώτα, ότι η ψυχή έχει ουσία και ενέργεια. Κανένας από όλους αυτούς δεν μιλάνε για ουσία της ψυχής, μόνο για ενέργεια, για το ζώδιο κομμάτι. Ενέργειες είναι οι εκφράσεις της ψυχής, οι εξωτερικές, τα συναισθήματα κλπ. Ουσία είναι το έλογο, το λογικό της ψυχής. Το δεύτερο σημείο, η κίνηση προς τον Θεό που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Ναι, αναγωγική, προς τα πάνω, που την έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Πρέπει να κινηθούμε προς τον Θεό, αυτό είναι το normal. Το φυσιολογικό μας είναι να κινούμαστε συνεχώς προς τον Θεό. Αδιαλείπτως.
Και καμιά άλλη κίνηση παρά μόνο αυτή η κίνηση προς το Θεό, η αδιάλειπτη, όπως την ορίσαμε με τον Άγιο Μάξιμο, δεν θεραπεύει τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι σήμερα κινούνται συνέχεια, αλλά όχι θεραπευτικά. Είπαμε. Μόνο αυτή η κίνηση προς τον Θεό, η οποία φτάνει στην πάυση. Θυμηθείτε την πάυση, η οποία είναι άπαυστη, σε αυτή την έκσταση που όρισε ο Άγιος Μάξιμος, η οποία είναι όμως και αυτή πάλι κίνηση. Ξανά μετά κινείσαι, γιατί το άπειρο δεν έχει τέρμα και ο Θεός δεν έχει τέρμα. Και τρίτο θεραπευτικό σημείο, η τάση για ειδονή που έχουμε, η αναζήτηση, η ορμή που έχουμε για την ειδονή, που την έχουμε όμως προς τον Θεό. Το νορμάλ είναι να την αναζητήσουμε στον Θεό. Και εάν αυτή την κίνηση προς ειδονή, την κίνηση που έχουμε να αγαπήσουμε τον Θεό, να ερωτευτούμε τον Θεό, αν δεν την κατευθύνουμε προς τον Θεό, αυτή μετά ξεσπάει σε οριζόντια μεγέθη και αναζητάει ο άνθρωπος την ειδονή στα κτίσματα και ερωτεύεται τα κτίσματα. Είναι φοβερό. Να, ειδωλολατρεία. Αυτή είναι η ειδωλολατρεία. Και λατρεύει την ύλη, το χρήμα, τις ειδονές από τις αισθήσεις, θυμάται η δόξα που του δίνουν οι άνθρωποι, να υποδούλωσε τα πάθη. Είναι λάθος κίνηση προς ειδονή. Είμαστε φερμένοι για ειδονή. Αλλά για ποια ειδονή? Για τον Θεό. Και εμείς κάνουμε αυτή την οριζόντια κίνηση, αντί την κάθετη, την κατακόρυφη. Είναι δηλαδή, από ένα παράδειγμα, σαν να κρατάς έναν πύραυλο στα χέρια σου, αυτή η ορμή που έχει βάλει ο Θεός στον άνθρωπο προς τη ειδονή, ο οποίος πρέπει να το εκτοξευθεί προς τα πάνω και να πάρει και εσένα μαζί του, έτσι. Πώς παίρνει το διαστημόπλιο ο πύραυλος και το πάει στο διάστημα. Αν αποτύχει η διαδικασία, αν δεν εκτοξευθεί ο πύραυλος δηλαδή προς τα πάνω, τι γίνεται? Σκάει στα χέρια σου και σε διαλύει. Αυτό είναι η αμαρτία. Έτσι. Αν αποτύχεις και δεν κινηθείς προς τον Θεό, δεν ερωτευτείς τον Θεό, δεν αγαπήσεις τον Θεό και αγαπήσεις τα κτίσματα, αυτό είναι και η διάλυσή σου. Αυτό είναι η αμαρτία. Αλλά ευτυχώς που η διάλυση δεν είναι μόνιμη. Αν ο άνθρωπος μετανοήσει, ξανασυντίθεται, ξανααποκαθίσταται. Αν αποτύχει λοιπόν η διαδικασία της εκτόξευσης, σκάει οριζόντια και συντρίβει τα πάντα. Και αυτό γίνεται. Και αυτή η δύναμη για ειδονή που έδωσε ο Θεός παίρνει λάθος κατεύθυνση. Η ειδονή λοιπόν του εράν εαυτόν, του εράν αυτόν, τον Θεό, να αγαπάμε τον Θεό, είναι η κίνηση η σωστή προς ειδονή. Κινείσαι προς τον Θεό, προσέξτε, και μετά έρχεται αυτή η ειδονή. Αν δεν εκφραστεί προς τα πάνω, αν ο άνθρωπος δεν αναζητήσει τον Θεό και δεν προσπαθήσει να αγαπήσει τον Θεό, αυτή η κίνηση προς τη ειδονή ξεσπάει οριζόντια. Περνάει μέσα σε όλες τις αισθήσεις του ανθρώπου και ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος ειδονής. Έτσι, φιλίδωνος. Και γίνεται γαστρίμαργος, γίνεται λέμαργος, γίνεται σαρκολάτρης και όλα αυτά που ξέρουμε. Αυτή είναι η έκρηξη. Αλλά σε οριζόντια κατεύθυνση, λάθος κατεύθυνση. Είναι η αμαρτία. Είναι τα πάθη. Αυτή είναι η υποδούλωση. Και ουσιαστικά αυτό είναι ο θάνατος του ανθρώπου. Τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Να μείνουμε σε αυτό. Γιατί βλέπουμε πέρασε. Και αν θέλει ο Θεός, την άλλη φορά θα πούμε για αυτές όλες τις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, τις κοσμικές, που αγνοούν αυτά τα τρία βασικά θεολογικά σημεία που σας είπα και γι' αυτό δεν θεραπεύουν τον άνθρωπο και τα οποία ουσιαστικά είναι φιλοσοφίες, έτσι. Αλλά μπορείς να επιστεθείς την ψυχή σου σε μια φιλοσοφία και σε ένα φιλόσοφο σε καμιά περίπτωση για να το θεραπεύσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι να ρωτήσετε. Ομολογητής. Ένας μελλοντικός πατέρας της Εκκλησίας. Πάντα πού δεν θα πρέπει να πάρει σε παράδειγμα. Πάμε από πέρα.
Θα καταλάβεις πολύ καλά. Όταν θα γίνει θα το καταλάβεις. Εν πάση αισθήση θα το καταλάβεις. Με όλες τις αισθήσεις θα το καταλάβεις. Ναι. Πώς καταλαβαίνεις ότι έγινες καλά από μια αρρώστια? Θέλεις να στο αναλύσει κανένας? Καταλαβαίνεις. Έτσι το καταλάβεις. Θα φύγουν το άγχος, θα φύγουν οι φοβίες, θα φύγουν οι ανασφάλειες, θα φύγουν όλα αυτά που λέμε αποτελέσματα της αμαρτίας και θα έρθει ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία κλπ. Κλπ. Αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι, ο υγιής πνευματικά άνθρωπος είναι αυτός που έχει φανερό και στο σώμα του και στη ψυχή του τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Ένας άνθρωπος που δεν έχει χαρά, μόνη είναι χαρά, έτσι. Δεν έχει ειρήνη και έχει άγχος και όλα αυτά. Είναι αθεράπευτος, έχει ακόμα πάθη. Έχει ακόμα αμαρτία μέσα του. Έτσι. Ναι. Θα το κάνουμε πρώτα εδώ. Θα τα κάνουμε πρώτα εδώ. Ναι. Πραγματικά αυτά που μας λέτε είναι ένα, όχι χρήσιμο, όχι υπέροχο, όπως δεν τα κρατήσει κανείς, αλλά είναι φυσικό, φεύγοντας από εδώ, κάτι να φύγουν από εδώ, να τα κρατήσουμε όλα. Είπαμε στο Ιωάννη, το Μασχηνό είναι το... Ορισμός της ψυχής. Ορισμός της ψυχής. Ναι. Έκδοση ακριβής ορθοδόξου πίστεως. Πρώτα πρέπει να... Ο ναι, ο κ. Στέφανος. Ωραία, όλη αυτή η θεραπευτική που μας είπε της Εκκλησίας απευθύνεται τώρα ότι την άκρη του βάζει το μετάλλοντα εδώ στους όλοι είμαστε άρρωστοι, αλλά εμάς περιπτώσει σε ένα βαθμό ας το πούμε ψυχολογικό. Τώρα μιλάμε για τους ψυχολογικά ασθενείς που λέει είμαι ο Ναπολέων, ξέρω εγώ, ή έχει εκεί τα ενεργεία ισχύουν. Πώς να το πω, κύριε, θέλει ειδική μεταχείριση. Ναι, μην τον μπερδέψουμε. Ναι. Δεν αρνούμε την νευρολογία, έτσι, ναι, και την παρέμβαση στο σώμα και ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θεραπεύουν το σώμα, το θεραπεύουν, όσο ξέρουν βέβαια. Ναι. Γιατί σας είπα είναι τεράστια και η αγνιά μας. Το τι είναι ο εγκέφαλος και το πώς λειτουργεί είναι χάος. Έτσι. Κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο πόσες χημικές αντιδράσεις γίνονται στον εγκέφαλο είναι φρικώδης ο αριθμός. Έτσι. Και τι γίνεται κάθε στιγμή εκεί πέρα. Πώς έχουμε αντίληψη, ας πούμε, του χώρου, του χρόνου, όλα αυτά είναι υπέροχα πράγματα και δεν τα έχουμε μελετήσει και πρέπει να τα μελετήσουμε και αυτό είναι το έργο της επιστήμης, αν θέλετε. Λοιπόν, και υπάρχουν αρρώστιες σωματικές, ας πούμε η σχιζοφρένεια. Η σχιζοφρένεια είναι σωματική αρρώστια, πρέπει να πάρει φάρμακα. Θα πάρει, δεν λέμε να μην πάρει. Αλλά πώς να πούμε, μην μου πεις ότι θεραπεύεις την ψυχή με αυτό το πράγμα. Θεραπεύεις, ναι, ακριβώς. Και το σώμα δεν είναι. Στο κομμάτι το σωματικό πάλι θεραπεύεις. Αυτό που είπατε είναι η ενέργεια. Η ενέργεια, ακριβώς. Την ψυχή σαν ουσία δεν τη θεραπεύεις. Δεν μπορείς, αν δεν κάνεις τη θεραπευτική της ψυχής. Γι' αυτό και βλέπετε πάντα είναι ατελείς, ας πούμε, οι σωματικές θεραπείες της ιατρικής. Πάντα ατελείς είναι. Όπως εκφράζεται δια των αισθήσεων, δια των συναισθημάτων. Αυτό μπορεί. Όπως είναι, ό,τι μπορεί. Έτσι, λείπει μια ουσία, την δίνει ο γιατρός, εντάξει. Αλλά από εκεί... Όχι, είναι θέμα... Γιατί είμαστε όλοι ασθενείς, γιατί ενενώθηκαν οι φύσεις. Η φύση του ανθρώπου, από τη στιγμή που έπεσε ο Αδάμ, όλη η φύση μας είναι άρρωστη και κληρονομάμε όχι την ενοχή, όπως μας λέγανε ίσως. Αυτό είναι αιρετικό. Κληρονομούμε τη φθορά, την αρρώστια. Όλη η ανθρώπινη φύση. Ναι. Και τα αποτελέσματα. Ο Αδάμ έπεσε γιατί του έλειπε ο φωτισμός. Είχε την καθαρότητα, αλλά δεν είχε το φωτισμό. Όχι. Ο Αδάμ έπεσε γιατί παρήκουσε. Έκανε παρακόη. Εκούσια έπεσε, έτσι. Εθελούσια. Αυτοβούλος. Επιλογή. Και δεν εκενώσει διότι είπε ότι ο φίλος, ας πούμε, εξυπάρχει αυτό. Είναι μια επιλογή δική του. Επιλογή δική του. Άρα αυτός δεν είχε φτάσει. Όχι, ήταν στο φωτισμό και κάποιοι πατέρες λένε ότι είναι και σε μια διαρκή θέωση
Αλλά σας είπα, είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι όμως και αδύνατο. Έτσι. Και οι δαίμονες ήταν φωτεινοί πριν πέσουν, ήταν άγγελοι, αλλά πέσανε. Έγινε μια ας πούμε τροπή. Και ένας που φτάσει στο φωτισμό δεν είναι αδύνατο, αλλά είναι πολύ δύσκολο, λέω. Μπορεί να πέσει, βέβαια. Και έχουν και τέτοια παραδείγματα έτσι και ανθρώπων πολύ προχωρημένων και στην άσκηση. Εδώ και ο Γεροπέσιος δεν έλεγε ότι αν δεν προσέξω, εμένα που με λέτε Άγιο, θα με δείτε να γυρνάω στα καταγόγια. Αν λίγο δεν προσέξω. Ναι, δεν είναι αυτό το γνώμα. Ακροβασία θα λέγεται. Αδιαλείπτο γι' αυτό λέει. Σχηνοβατούμε, λένε οι πατρές. Αΐ σχηνοβατούμε. Σαν ένα σχηνοβάτη που είναι πάνω στο σκηνή. Αΐ σχηνοβατούμε. Όσο είμαστε σε αυτή τη ζωή. Στην άλλη ζωή παγιώνεσαι πια. Ό,τι κάνεις εδώ και εκεί δεν μπορείς να το κάνεις. Εν το αύριο και στη μετάνοια. Λέγε με λόγια. Ο Βάσκος Παίσιος που ήταν καλαπέρα του πάτερ μου, είχε ότι αν οι άρρωστοι, οι άνθρωποι, οι άνθρωποι μας, οι ψυχικά άρρωστοι, έκαναν πνευματική ζωή, θα πλησιάζαν πάρα πολύ από την ψυχιατρία. Ναι, πάρα πολύ. Γιατί κοιτάξτε το σώμα, καταβγάζεται από την ψυχή. Είδατε τι είπαμε, ότι η ψυχή δίνει ζωή. Δίνει τα πάντα στο σώμα. Την αύξηση, την αίσθηση, τη λογική, όλα αυτά. Και όταν φύγει η ψυχή, το σώμα πάει πλέον. Βλέπετε, πέφτει σε έναν άδειο τσουβάλι. Όταν λοιπόν θεραπευτεί η ψυχή, σε ένα βαθμό θα έλεγα θεραπεύεται και το νευρικό σύστημα. Γιατί και αυτό καταβγάζεται από την ψυχή. Και όχι μόνο το νευρικό σύστημα, όλα τα συστήματα. Και βλέπετε ένας που είχε έλκος, ας πούμε, να κλείνει το έλκος του. Και οι χειρουργικές τομές ακόμα, είναι παρατηρημένο αυτό, κλείνουν πιο γρήγορα. Όλα αυτά δηλαδή, το σώμα επηρεάζεται πάρα πολύ. Ένας αγχώδης άνθρωπος, ας πούμε, όταν πάθει κάτι σωματικό, πιο δύσκολο θα θεραπευτεί από έναν ήρεμο και πνευματικό άνθρωπο. Που κυκλοφορεί, ας πούμε, έχει μια υγιά ψυχή. Βλέπετε ο Άγιος Αντώνιος, ας πούμε, που δεν συζητιζόταν κανονικά, θα λέγαμε, με την ιατρική διοντολογία. Τι έτρωγε, ένα παξιμάδι κάθε 2-3 μέρες. Θα του πει σε ένα γιατρό, διατροφολόγο, ας πούμε, πώς λένε αυτούς, θα σου πει απαράδεκτο, έτσι. Δεν έπαιρνε όλα τα χνοστοιχεία τα απαραίτητα, ούτε τις πρωτεΐνες. Τι πρωτεΐνες, το ψωμί δεν έχει πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ούτε B12 έχει. Πώς ζούσε αυτός. Και όμως έζησε 105 χρόνια. Και δεν αρρώστησε ποτέ. Ποτέ. Και είχε και όλο το δόντι. Όλα το δόντι. Δεν έτρωγε κάτι. Δεν έτρωγε κάτι. Και πότε ώρα είναι η τρίση δικιά μας. Είναι 6 το πρωί. 6 το πρωί. Λεκτέλε, αλέ. Είναι ολόκληρο μάθημα κι αυτό, ναι. Συνδέονται βέβαια, όλα συνδέονται. Αυτό που κάνουμε πάντα, αυτή η χρόνια. Είπε ότι η σχιζοφρένεια, κατάθλιψη, αυτά είναι σωματικές σταθείς. Δεν είπα για κατάθλιψη, είναι σχιζοφρένεια. Μια σχιζοφρένεια. Ο πατήρ Πορφύριος και τη σχιζοφρένεια, νομίζω, το χαρακτηρίζει σε δαιμονικές ενέργειες, δαιμονικές επίρρειες. Πώς το εννοεί, τι. Αν δεν είσαι σίγουρος, φέρτο μου, δεν το έχω δει. Αν το έχει δει πουθενά. Δεν λέει σαφώς για σχιζοφρένεια. Λέει γενικώς για τα ψυχολογικά. Τα λεγόμενα ψυχολογικά. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε κάθε αρρώστια σωματική έχει και δαιμονική επίρρεια. Οι πατέρες το λένε ότι όλες οι αρρώστιες που μας έρχονται είναι αποτελέσματα αμαρτιών. Δεν σημαίνει ότι αρρώστησε το σώμα, άρα φταίει το σώμα, δηλαδή τι είναι το σώμα σου. Δεν έχει σχέση με την ψυχή σου, από πού είναι αλληλένδετα αυτά. Και η ψυχή ζωοποιεί το σώμα και ουσιαστικά πρώτα αρρωσταίνει η ψυχή. Και μετά αρρωσταίνει το σώμα. Και ουσιαστικά θα έλεγα, επιτρέψτε μου να το πω σαν γιατρός, ότι όλα τα νοσήματα είναι ψυχοσωματικά. Λένε οι γιατροί ότι κάποια είναι. Όπως το έλκος, ας πούμε, όταν έχεις άγχος, παθαίνεις έλκος, παθαίνεις. Αλλά το παρατηρώ στον εαυτό μου. Πότε κρυολογώ, ας πούμε, όταν στενοχωρηθώ. Στενοχωρία είναι αμαρτία.
Αν στενοχωριέσαι, σημαίνει ότι έχεις απιστία. Δεν εμπιστεύεσαι στον Θεό. Αυτό έχει αποτέλεσμα και σωματικό. Πέφτουν οι αντιστάσεις, οι ανοσοσφαιρίνες. Και φυσικά σε χτυπάει, το πρώτο μικρόβιο που χτυπάει όταν πέσει η αντίσταση είναι αυτό το κοινό κρυολόγημα. Πώς, ο εμπεροϊός, πώς το λένε. Ρινοϊός. Για τις κληρονομικές ερώτησεις πρέπει. Τι εννοείς κληρονομικές. Είναι η νόση της φύσεως, αυτό που είπαμε ότι είναι νόση και νηφίσεις. Οι φύσεις, ναι, και αυτά, κοιτάξτε, και αυτά πάλι εκδηλώνονται, όχι πάντα, και άλλοτε σε άλλο βαθμό. Και οι καρκίνοι ακόμα, σε ένα πνευματικό άνθρωπο μπορεί να σταματήσουν. Δεν υπάρχει μια νομοτέλεια, ας πούμε, θα έλεγα σωματική μόνο. Παίζει ρόλο η ψυχή πάντα. Και αυτές οι λεγόμενες κληρονομικές πάλι τι είναι, αποτέλεσμα της νόσου της ανθρώπινης φύσεως. Από τη στιγμή που έπεσε ο Αδάμ, έτσι όλη η ανθρώπινη φύση αρρώστησε και το σώμα. Γι' αυτό και έχουν και αυτές τις κληρονομικές. Ένα απλώς, δεν κρίνουμε την αυτούσια, απλώς μια τάση, μια διάθεση. Ναι, υπάρχει μια προδιάθεση. Προδιάθεση. Αλλά αν εσύ αυτούμε, είσαι αγχωμένος συνεχώς, είσαι θυμώδης συνεχώς, έτσι είσαι ζηλότυπος, ας πούμε, θα πάθεις και καρκίνο, θα τη βγάζεις την προδιάθεση. Ο άλλος που είναι ήρεμος, που είναι αγαπητικός, που είναι συγχωρητικός, που δεν ζηλοφθονεί τη γυναίκα του, ας πούμε, δεν θα πάθει ποτέ καρκίνο. Και ας έχει και αυτό την ίδια προδιάθεση με τον άλλο. Έτσι παίζει ρόλο η ψυχή. Ο πατέρ Πορφύριος το λέει ότι οι γυναίκες που ζηλεύουν, ας πούμε, παθαίνουν καρκίνο. Λέω τους άντρες τους. Αλλά και το ανάποδο σημαίνει και για τους άντρες. Και πόσο επηρεάζει η ψυχή το σώμα. Πάντως σε ερώτηση σώζουν. Διότι σε παραφέρουν. Σώζουν όταν τις αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει, έτσι. Και δεν γογγίσουμε και δεν τα βάλουμε το Θεό. Αλλά αντί θα πούμε δόξα ο Θεός, μετανοήσουμε, ξεμολογηθούμε, μπούμε σε αυτή τη θεραπευτική δηλαδή. Γι' αυτό βλέπετε τι είναι οι αρρώστιες. Είναι αυτό το φάρμακο που είπε ο Άγιος Μάξιμος, η Οδύνη. Που είναι το αντιφάρμακο της ειδονής. Είναι ευλογία, ο πόνος είναι ευλογία. Και βλέπετε, ας πούμε, εμείς προσπαθούμε να μην πονέσουμε. Αλλά ακριβώς αυτός ο πόνος σου αφαιρεί την ειδονή, τη λάθος ειδονή που ήρθε μέσα από τις αισθήσεις. Που έσκασε ο πύραυλος στα χέρια σου. Το πείτε μου πριν. Για να προσέξουμε εδώ με οδύνη και ειδονή αντιστροφή, γραμμάστηκε μια ίδια λέξη. Για να προσέξουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να από μικρή ηλικία να τα μαθαίνει αυτά. Φέρετε τα παιδιά σας εδώ, τα εικόνια σας, να τους τα πω. Εδώ προσπαθούμε τα παιδιά να τα πούμε μια κουβέντα στα κληροπροσωπικά. Αν αρχίσουμε να τα βιώνουμε εμείς, να τα ζούμε εμείς, θα πάρουν μυρωδιά και τα μικρά. Έτσι. Εγώ τους προκαλώ τους μεγάλους, γι' αυτό τα λέω στους μεγάλους, για να τα ακούνε και τα εικόνια σας και τα παιδιά σας. Γιατί τα παιδιά τα έχουμε χάσει, όντως. Και εγώ τα αναζητάω τα παιδιά, αλλά πού είναι τα παιδιά και οι νέοι. Έτσι, ναι. Θα τα φέρουμε, κοιτάξτε, αν εμείς τα ζήσουμε αυτά, αν εμείς θεραπευτούμε, μετά δεν θα χρειαστεί να τα φέρουμε, θα έρθουν μόνα τους. Αν εμείς θεραπευτούμε, θα έρθουν μόνα τους. Σωστό. Ειρήνεψε εσύ, λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, και θα δεις χιλιάδες ανθρώπους να έρθουν να ειρηνέψουν κοντά σου. Τον πάτερ Παΐσιο τον κυκλώνει συνέχεια νέα παιδιά. Μικρά παιδάκια, γιατί. Ένα γέρο στην έρημο, ας πούμε. Ποιος πάει σε ένα γέρο στην έρημο, στο βουνό πάνω, να τον βρει. Πες τον, πάει. Αν είναι όμως γεροπαΐσιος, πάει. Αν είναι θεραπευμένος άνθρωπος δηλαδή. Και έτσι μπορεί να γίνεις και εσύ και εγώ και ο καθένας. Και μετά δεν θα ψάξεις, θα σε ψάχνουν. Γιατί θα εκπέμπεις θεραπευτική ενέργεια. Όταν, κοιτάξτε, είναι πολύ θαυμαστό αυτό. Αν θεραπευτούμε μέσα στην Εκκλησία, γινόμαστε αυτόματα θεραπευτές και αποκτάμε πνευματικά παιδιά. Μην σας φαίνεται παράξενο, εσείς μπορεί να έχετε και πρέπει να έχετε πνευματικά παιδιά. Να έχετε ανθρώπους γύρω δηλαδή που να βοηθάτε να θεραπευτούν. Αυτόματα ο άνθρωπος που θεραπεύεται, που μπαίνει στη διαδικασία της θεραπείας και μπορεί να μην έχει ολοκληρώσει, να είναι στο στάδιο της μετάνοιας, ας πούμε, και λίγο στο φωτισμό. Αυτόματα μετά δημιουργεί θεραπευτικό περιβάλλον γύρω του και θεραπεύει τους άλλους. Και αλλάζει και η γυναίκα του και τα παιδιά του και τα εγγόνια του και
ο Μπακάλης που μιλάει και ο Περιπτεράς που το μιλάει, γιατί καταλαβαίνει αυτός ότι έχει κάτι άλλο. Εκπέμπει τη χάρη του Θεού. Τώρα στα γεράματα είμαστε εδώ να πω. Στα γεράματα. Σε όταν ήμασταν, τα είχα μικρά, δεν κάναμε πιστεύω. Τα απαραίτητα γεράματα. Δεν είναι θέμα να μας εμπιστευτούν. Κοιτάξτε, τον Πάτερ Παΐσιο γιατί τον εμπιστευόντουσαν. Έτσι. Δεν είναι θέμα λογικής. Έτσι, δεν είναι. Δεν είναι θέμα να πείσουμε τα παιδιά με τη λογική. Ακριβώς. Ακριβώς. Αν γίνουμε, δεν θα χρειαστεί να πούμε τίποτα. Ναι. Το φως μιλάει, πέστε μου. Μόνο φωτίζει. Αν γίνεις φως, ο Χριστός είπε, είστε το φως του κόσμου, δεν είπε. Για μας το είπε. Αν γίνεις φως και πρέπει να γίνεις, δεν χρειάζεται να μιλάς. Μάλλον στον υπηαγωγείο. Στην αρχή των υπηαγωγείων. Εντάξει. Αρνητικό συνήθω εμεί προσωπικά, εγώ μιλάω από εδώ για να. Όταν εμεί είμαστε αρνητικοί, πώ θα προσπαθήσουμε πολύ, πάρα πολύ, να γίνει αυτή η αντιστροφή μέσα μα. Ο Θεός να δώσει. Λοιπόν, ελάτε να. Κάτι μα λέγανε για να πω ότι αν θέλετε για να με διευκολύνετε και εμένα λίγο, όποιος θέλει να με βλέπει καλύτερα πριν τη συνάξη, γιατί μετά μένω πολύ αργά. Μάτσα, αν υπάρχει ανάγκη και μετά, έτσι μην το παραξηγήσετε. Λοιπόν, και τι άλλο θα σου πω, ξαναλέω για το προσκύνημα, έτσι, 1 με 13 Αυγούστου προηγούνται οι νέοι και οι οικογένειες αλλά και οι υπόλοιποι, έτσι. Και για την. Ναι, για τους Αγίους Τόπους, έτσι, για την Σόλυμα. Στα Άγιο Όρος που είπατε, τρεις μέρες, τι ήταν αυτό. Το Άγιο Όρος δεν το έχουμε καθορίσει ακόμα, ναι. Θα γίνει και αυτό, ίσως γίνει φθινόπωρο, ίσως γίνει επειδή το καλοκαίρι έχουν πέσει πολλά. Θα σας το πω. Την άλλη Πέμπτη πρώτα θα σπάει, έτσι, το Σάββατο δεν θα. Ούτε Κυριακή. Ούτε Κυριακή. Δόξα τα τρεφείο, ότι δεν την έμαθα. Και είναι και εκεί ο Σάμστρομ. Χριστός Ανέστη.